Οπότε μπορούμε να περάσουμε άμεσα σε εσάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο, Οικονομάκος. Γεια σας κύριε Οικονομάκο. Τι γίνεται? Δόξα τω Θεώ, λέμε. Ως προς τα αθλητικά έχω να πω ότι ο σεντερφόρ της Λίβερπουλ, ο Σαλάχ, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Δυστυχώς. Δεν προσέχουν, επειδή είναι άτομα τα οποία είναι διάσημα, έρχονται σε επαφές με διάφορους ανθρώπους. Δεν φοράνε και τη μάσκα και τα γάντια και κολλάνε. Το ίδιο έπαθε και ο Τραμπ. Το ίδιο έπαθε και ο Τζόνσον ο Εγγλέζος. Που λέγανε ότι δεν υπάρχει και ο Τραμπ και ο Τζόνσον βέβαια, μέχρι να κολλήσουν. Όχι, ο Τραμπ δεν είπε τέτοιο πράγμα. Ναι, ο Τραμπ όχι. Εντάξει, ο Τζόνσον αμφισβητούσε πάρα πολύ, αλλά και ο Τραμπ τα έλεγε τα δικά του. Ναι, και κοίταξε να δεις, όλος ο κόσμος έχει μία αμφιβολία. Από τη μέρα όμως που έπαθε ο Μαχαίρας, ο δημοσιογράφος του Over, κορονοϊό και πέθανε η μητέρα του από κορονοϊό, και εγώ πιστεύω ακόμα πιο πολύ, πίστευα βέβαια, αλλά τώρα πιστεύω. Ναι, καταλαβαίνω. Άμα έχεις έναν άνθρωπο που το πάθει κοντά σου, τότε αρχίζεις και πιστεύεις. Λοιπόν, ως προς τα πολιτικά θέλω να πω ότι γίνονται διάφορες συγκρούσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου, στρατιωτικές συγκρούσεις, όπως είναι το Μαλί, όπως είναι η Αιθιοπία με τους Tigers, όπως είναι το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Θα πρέπει λοιπόν οι απόστρατοι στρατηγοί, διότι οι ενενεργοί ασχολούνται με την Τουρκία και έχουν σοβαρά θέματα να ασχοληθούν, τοπικά θέματα, θα πρέπει οι απόστρατοι στρατηγοί, οι οποίοι έχουν ελεύθερο χρόνο, να χωριστούν σε ομάδες και να ασχολούνται η μία ομάδα με τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, η άλλη ομάδα με το Μαλί, η άλλη ομάδα με την Αιθιοπία, και να προσφέρουν τις πολύτιμες γνώσεις τους, ώστε να βοηθάνε και εμένα και όλους τους Έλληνες να καταλάβουμε τι συμβαίνει και να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μία άποψη. Έχουν πολύτιμο χρόνο οι απόστρατοι στρατηγοί, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν βγάλει σχολές πολέμου και αμήνης του εσωτερικού και του εξωτερικού, να ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να εμφανίζονται και στην τηλεόραση, οι δημοσιογράφοι πρέπει να τους προβάλλουν και να πούνε τη γνώμη τους, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Σάββας ο Καλεντερίδης. Ο φίλος μου, ο οποίος... Γράφει. Ο κύριος Καλεντερίδης γράφει για αυτά τα θέματα συνεχώς. Γράφει όχι μόνο στη Δημοκρατία, γράφει και στο Ιππικό Τεθωρακισμένα, ένα περιοδικό το οποίο βγάζει ο στρατός, το οποίο εγώ ανελιπώς το διαβάζω και έχει πολύ ενδιαφέροντα άρθρα. Και πρέπει να τον ακούρε το Σάββατο Καλεντερίδη, διότι η γνώμη του είναι πολύ κέρια. Μάλιστα, έγινε κύριε Οικονομάκο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Προχωράμε. Καλησπέρα. Καλημέρα Τάσο. Γεια σου Βασίλη. Ξέρεις, οι γραμμές πάνε τυχαίες. Είναι τυχαίες οι γραμμές. Λες γέλα, Βασίλη. Να σου πω, ο Νίκος που είναι? Ο Νίκος έχει άδεια νομίζω ο Νίκος. Ο Κώστας? Ο Κώστας υπηρέτησε σήμερα. Πού υπηρέτησε? Εδώ πέρα το σταθμό για αρκετή ώρα και... Τον διευκολύναμε. Ναι, είσαι μόνος σου τώρα? Είμαι μόνος, ναι. Τέλος πάντων, πάμε. Το μόνο σωστό που είπε ο Οικονομάκος ήταν τον Καλεντερίδη. Ήτανε της ΑΕΗ παλιός. Ναι. Έγινε γνωστός από την υπόθεση τότε με τον Οτσαλάν. Περισσότερο γνωστός στο... Τον Καλεντερίδη, αυτό που είπε ο Οικονομάκος, αν θες να σου πω παρακάτω, πήγαν να τον φάνε. Αλλά είχε το νου του και δεν πήγε σε συνάντηση και δεν τον φάγανε. Του είχαν πάει εκεί στη Μέση Ανατολή κάτω. Άστα, μη στα λέω τώρα είναι... Εγώ πήγα να σου πω για την Εθνική, για την Μολδαβία Ελλάδα. Έχω ευχάριστα νέα. Κερδίσαμε πριν το μάτς, τι έγινε? Εγώ δεν θα πω θα, όταν θα κερδίσουμε. Okay. Έπεσε το 1.45, πήγε 1.40 την Ελλάδα, το διπλό. Και από 7.5-8.5 ανέβηκε στα 10 η Μολδαβία. Ανέβηκε το Χ από... Το ευχάριστο που έγινε, να πάμε να παίξουμε 3, τη Μολδαβία 5... ή ότι πιστεύεις ότι θα κερδίσει η Εθνική? Θα κερδίσει η Ελλάδα. Ah. Με τη Σλοβενία δεν γίνεται. Άκου εδώ να δεις, Σλοβενία Κόσοβο. Από 1.45 ανέβηκε η Σλοβενία στο 1.85. Γιατί τα βλέπω πριν και μετά.
τι λένε οι bookers. Το Χ ανέβηκε από το 2,75 στα 3,10 το Χ, ενώ ανέβηκε και το διπλό του Κόσοβου από τα 5 πήγε στα 5,25. Προς το Χ δηλαδή πάει το πράγμα. Άσο Χ, αλλά ανέβηκε ο Άσος, το βλέπω Χ, γι' αυτό το είπα από την πρώτη στιγμή το βλέπω Χ. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Τι έχουν κολλήσει κορονοϊό η Σλοβενία. Δεν το έχω παρακολουθήσει, Βασίλη μου, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρεις καμιά πληροφορία. Έχει χαθεί την μπάλα τώρα με το... Γιατί εδώ βλέπω έχει ανεβεί το διπλό της Μολδαβίας στη Μολδαβία. Όχι. Μολδαβία έχει ανέβει, σου δίνει 10 φορές τα λεφτά σου, απίστευτο. Ο Άσος. Δεν απέξει ένα ευρώ, παίρνεις 10. Τέλος πάντων, για να δω ποια άλλα παιχνίδια έχει, να σου πω. Τσεχία, Ισραήλ, 1,50, δίνει την Τσεχία. Κάνε τις προτάσεις σου να προχωρήσουμε. Ναι, περιμένει κόσμος. Δύο λεπτά μην τα χαλάσουν να δω τους μπουλιάδες. Επειδή είσαι αγαπητός τους συνοπαδούς της εκπομπής, νομίζω ότι θα σου δώσουν λίγο χρόνο. Ναι, δύο λεπτά να το ξεκολλήσω. Ναι. Λοιπόν, πέρασε τα Σκόπια, περάσανε Euro. Ναι, περάσανε Euro. Νίκησαν... Και τα δίνει 1,65, δηλαδή τα δίνει, έχει καλή ομάδα δηλαδή, τα Σκόπια. Βόρεια Μακεδονία, Εσθονία 1,65 δίνει. Εντάξει, να νικήσει η Βόρεια Μακεδονία. Ναι. Καλός άσος φαίνεται αυτός. Τουρκία-Ρωσία. Πες και αυτό, Βασίλη μου, για να το κλείσουμε. Ναι, ναι. Τουρκία-Ρωσία το δίνει ένα άσο Χ2. Βουλγαρία-Φιλανδία άσο Χ2. Δεν το πιάσα. Τι το δίνει άσο Χ2, δηλαδή. Πάνω κάτω είναι όταν, είναι τα, όταν δίνει τις ίδιες αποδόσεις, το λέω άσο Χ2. Α, οκ, εντάξει, ναι, ναι. Όταν δίνει τις ίδιες αποδόσεις, το λέω άσο Χ2. Κατάλαβα, ναι. Αλβανία-Καζαστάν, 1,75 δίνει την Αλβανία, 1,72 με συγχωρείς. Λευκορωσία 1,83. Ωραία, ωραία. Βασίλη μου, άστο. Και Ιταλία-Πολωνία 1,62. Ναι, περίεργο μάτσο. Βέλγιο-Αγγλία παίζει, Δανία-Ισλανδία. Έχει καλά μάτς και αύριο. Έγινε, Βασίλη. Τι να πω. Να είσαι καλά, φίλε. Χάρηκα που σ' άκουσα. Θέλω το επόμενο Σαββατοκύριακο τον Νίκο και τον Κώστα. Θα είμαστε δυναμικά, ελπίζω, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έχουμε και αγωνιστική. Γεια σου, ειδικέ. Γεια σου, να είσαι καλά, Βασίλη. Προχωράμε, καλησπέρα. Καλημέρα, Τάσο. Καλώς τον ακούεις. Και στις ακροάτριες, τι κάνετε, πώς είστε. Καλά, φίλε μου. Και στον Χάρη τον Χριστόγλου. Ένα καρβέλα επιτέλους, όλο ξένα. Πήξαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως. Προχώρα. Τα εμβόλια λένε ότι τα βρήκανε. Και θα χορηγηθούν μέσα στο 21. Θετικό μέσα στη μαυρίλα που μας κυριεύει. Ενδε, όμως, κάποιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιος εθελοντής είχε χάσει τη ζωή του. Οπότε πρέπει να τα δούμε και πρώτα περιμένω να κάνει το Υπουργικό Συμβούλιο και αυτή η καλή κυβέρνηση εντός εισαγωγικών, ηρωνεύω όπως καταλαβαίνεις, για να προχωρήσει το πράγμα. Το εμβόλιο... Κάτσε, εσύ δεν έχουν βγει ακόμα τα εμβόλια για να είναι αποφάσεις της κυβέρνησης πότε θα τα φέρει. Όταν. Μες το 21 είπανε. Mm-hmm. Μένει να το δούμε και μένει να δούμε την αποτελεσματικότητά τους. Όπως καταλαβαίνεις, είμαι κάπως πιο έτσι αισιόδοξος, αλλά αν δεν δω εγώ αποτελέσματα, καλά, όλοι, θα το κάνω εμβόλιο, να το κάνουν αυτοί πρώτα. Α, όχι, εντάξει. Mm-hmm. Εγώ θα το κάνω, φίλε. Θα το κάνεις. Λοιπόν, το εμβόλιο της φτώχειας όμως, το έχουν βρει ή το σπείρουνε οι ίδιοι για να περάσουν τη νέα παγκοσμιοποίηση. Τι θέλω να πω, πολύ απλά. Η ιδέα αυτή η κυβέρνηση, η οποία μας σώζει κάθε μέρα, δεν είναι την ίδια ευαισθησία τα κόβανε μισθούς και συντάξεις μαζί με το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη δεκαετία των μνημονίων. Και βλέπω αυτή τη βαβούρα τώρα που τα έχουν κλείσει όλα. Να μου πεις τι ήθελες, να τα αφήσουν έτσι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο ΕΣΥ που έπρεπε 6 μήνες να πάρουν γιατρούς, νοσηλευτές και τα δίνανε τα 22 εκατομμύρια ευρώ στον Πέτσα. Και 892.000 ευρώ, ναι, δε ο Μπακογιάννης για το στολισμό.
Βέβαια, δε, ποιος θα τα θαυμάσει κιόλας που δεν ξέρουμε αν θα βγούμε. Για τα Χριστούγεννα, Για τα Χριστούγεννα, βεβαίως. Ναι, ναι. Στην υγεία των κορόιδων. 2 εκατομμύρια ευρώ για τον μεγάλο περίπατο που πήγε περίπατο, ο περίπατε τον περίπατο. Στην υγεία των κορόιδων. Στην υγεία των κορόιδων που δεν απελευθέρωσε τις ιδιωτικές κλίνες που έδωσε και λεφτά και στον ιδιωτικό τομέα εκεί πέρα αντί να τα δώσει στο δημόσιο που σφαδάζει. Ναι, βέβαια. Δεν τα έδωσε στα μέσα μαζικής μεταφοράς που ένας είναι πάνω στον άλλον. Το απόλυτο έσχος. Το απόλυτο έσχος, αγαπητέ Τσατάλη, κυρίες και κύριοι. Που τους ψηφίσατε με 40% και 32% στους άλλους. Που το παίζανε και αριστερή τρομάρα τους, άμα ήταν έτσι αριστερά. Για πάμε για πολυτεχνείο, τι λες. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πες. Είναι πολύ πιο σημαντικά αυτά που θέλω να πω. Ναι, μην το τραβήξουμε όμως πάρα πολύ, γι' αυτό προσπαθώ να το συντομεύσω. Να κεντράρουμε στα πιο. 12.30 θα πάτε στο διάλειμμα και θα έχω κλείσει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Όσον αφορά για το ακορντεόν, πρόγραμμα, ακούστε για το ακορντεόν. Εγώ βλέπω όχι ακορντεόν να γίνεται αυτό. Το βιολί βιολάκι μου. Λοιπόν, ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα του καλοκαιριού που χωρίς τεστ πέρασε η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα, δεν έχω τίποτα με τους ξένους ανθρώπους προς Θεού, το αντίθετο είμαι αριστερός, γνήσιος αριστερός. Ποιος θα πληρώσει τα τεστ που έπρεπε να είχαν γίνει πριν μπουν αυτοί, εν πάση περιπτώσει, του τουρισμού. Εντάξει, που έπεσαν έξω τα έσοδα, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Κάτσε να κάνουμε και λίγο διάλογο όμως, γιατί αυτή η κατάσταση είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Άμα τα κάναμε ακραία αυστηρά τα τεστ, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα έρχονταν ούτε αυτοί που ήρθαν. Να μην ανοίγανε τα σύνορα. Δεν γίνεται έτσι. Να μην ανοίγαν βεβαίως και γινόταν μια χαρά. Δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε, που τα ρίχνουν στους νέους τώρα. Το ξέρω ότι δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Τα ρίχνουν στους νέους. Αυτός θα έχει κάνει όλα καλά. Μέχρι και το Μέγκα. Που εγώ ξέρεις ότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά τα κακά του Μαρινάκη τα λέω που είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ αντικειμενικότατος. Τον έκανε ρεζίλι τσίμα. Φαντάσου, πήραν και τόσα λεφτά. Βέβαια τα επέστρεψε ο Μαρινάκης, για να είμαστε δίκαιοι. Δεν ήταν Αλαφούζος, Βαρδινογιάννης και το κακό συναπάντημα και τώρα που πήραν τόσα λεφτά. Τώρα το. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Εντάξει. Όχι, φίλε, κάνεις χαρακτηρισμούς. Τι κάνει, εντάξει, μπορείς να πεις οτιδήποτε και να το πάρεις πίσω. Το παίρνω πίσω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όσον αφορά το προδευτικός κώδικας ψηφίστηκε εν μέσω καραντίνας. Το 8ωρο που θα γίνει 10ωρο, αγαπητέ Τσατάλη, τα λέτε αυτά. Εγώ. Το 8ωρο θα γίνει 10ωρο, ο Βρούτσης, το παιδί φίλε του μου, λίγο έχεις παρεξηγήσει. Έχεις παρεξηγήσει, αθλητικό ρεπορτάζ κάνω, έτσι. Άμα ήταν να έπαιρνα το μικρόφωνο, δεν με πληρώνει ο σταθμός για να βγαίνω εδώ πέρα. Τα λέτε, εννοώ, τα λένε πολιτικές μου απόψεις. Εσύ δεν μπορείς να πεις. Εσύ δεν μπορείς να πεις, τι να πεις. Λέω για τους πολιτικούς συντάκτες, αγαπητέ. Τώρα όσον αφορά για το Πολυτεχνείο, για να κλείσουμε. Γρήγορα, γιατί πιάσαμε και 30. Για να δούμε την ώρα, είναι και... Ναι. Δεν σε κοροϊδεύω, δεν σε κοροϊδεύω. Όχι, βεβαίως. Ναι. Και είναι και 29, έχεις πέσει έξω κατά ένα λεπτό. Λοιπόν, πάμε όμως. Με το δικό μου πάω. Λάθος. Γράψε λάθος λοιπόν. Όσον αφορά για το Πολυτεχνείο. Υπήρχε μια σύγκρουση εκεί με τον Κουτσούμπα και ο Βαρουφάκης είπε λάτε και πιάστηκε τους βουλευτές και αυτά. Είπε δεν ντρέπεστε ο Κουτσούμπας, φυσικά θα έπρεπε να ντρέπεται όλη αυτή η κυβέρνηση, αλλά τσίπα δεν έχει, άριξε όλα στους νέους. Τώρα για το Πολυτεχνείο τι να πω εγώ. Υπάρχουν περιθώρια να γίνει, βεβαίως και πρέπει να γίνει το Πολυτεχνείο. Βεβαίως θα μπορούσε να γίνει και 28 οι παρελάσεις με λίγα άτομα. Και η Ανάσταση θα μπορούσε να έχει γίνει. Κανονικά. Η Ανάσταση θα έρθει μόλις πέσουν όλοι αυτοί που είναι μέσα στην Βουλή. Άμα έγινε το ένα, να γινόταν και το άλλο, λέω εγώ. Βεβαίως, όλα έπρεπε να γίνουν. Όλα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν γίνανε κάποια, πάει να πει ότι δεν είναι επιλεκτική. Κανείς δεν είναι επιλεκτική η προστασία. Δεν υπάρχει ο ιός, αλλά ο ιός της Τόκιος, επαναλαμβάνω, πότε θα. Εν πάση περιπτώσει, θα τον ανακαλύψει. Έγινε, να σε καλά. Να σε καλά. Το πήγαμε και 31, χάρη μου. Κάνουμε break, τι κάνουμε. Ένα πολύ μικρό break και συνεχίζουμε. Καλησπέρα. Καλά, Τάσο. Καλώς το Μιχαλή. Τι κάνεις, ρε φίλε. Καλά, έλα, Μιχαλή. Εγώ θα ανταλλάξω, μη συνεχίσω έτσι, φίλε. Θα ανταλλάξω. τι ήθελα να πω, ότι δεν ξέρω πώς είμαστε, φίλε, τώρα με όλο αυτό που μας έχει χτυπήσει στην ομάδα και με τον κορονοϊό, γιατί... Είμαστε σε ζώρικο σημείο εμείς, ας πούμε, πολλά τα κρούσματα, έτσι δεν το συζητάω και είναι πιο σημαντικό η υγεία πάνω απ' όλα. Αλλά πιστεύω μετά τη διακοπή ότι, και επειδή γυρίζουν και οι τραυματίες σε άλλοι, ότι η ΑΕΚ θα τα έχει το puzzle λίγο πολύ διαμορφωμένο. Δηλαδή η ομάδα, οι ποδοσφαιριστές θα έχουν επανέλθει όλοι λίγο πολύ, αν δεν έχουμε θέματα άλλα με τον κορονοϊό, έτσι. Δηλαδή και ο Γκαρσία και οι άλλοι επιστρέφουν, έτσι δεν είναι. Ναι, επιστρέφουν. Επιστρέψανε στην ουσία. Ναι, ενώ. Ναι. Στο κανονικό πρόγραμμα.
σε κάποιο πρόγραμμα. Τώρα η αλήθεια είναι, Μιχάλη, γίναμε λίγο πάλι μπερδεγουέι, αλλά θα δούμε. Τώρα, αν πεις τώρα, αυτό είναι κάτι που απασχολεί όλο τον πλανήτη. Απλώς σε εμάς λέω έτυχε τώρα, ενώ εμείς δεν είχαμε παρουσιάσει και το παραμικρό μετρή. Μετά από, ήταν το πρώτο κρούσμα στο 36ο έλεγχο, κατά σειρά που έγινε στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ. Ήταν ο Μπακάκης πρώτος και μετά έγινε αυτό που έγινε μετά, μετά την Ουκρανία. Θέλω να πω όμως ότι, εγώ γιατί το είπα αυτό, ότι είναι σημαντικό για μας, γιατί εκεί θα φανεί αυτό που έλεγα εγώ εδώ και καιρό, και, κάποιοι ας πούμε διαφωνούσαν, γκρινιάζανε, λέγανε τις απόψεις μας στο ραδιόφωνο και πέραμε άλλοι μετά και τους φαινόταν σαν παράξενο. Η ομάδα μας, θέλω να πω ότι φέτος, εγώ από τη μέση και μπροστά, ειδικά και πίσω, δεν λέω για πίσω, αλλά κυρίως από τη μέση και μπροστά, έχει ένα πολύ, μάλλον έχει πολλές επιλογές στο ρόστερ, δηλαδή έχει βάθος και με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Και θέλω να τους δω κάποια στιγμή να παίζουν όλες τις θέσεις τους. Γιατί το λέω αυτό? Άκουσα το σχόλιο σου μετά το μάτς με τους Ουκρανούς. Αν θυμάμαι καλά, που είπες ότι ο Λιβάγια, ρε παιδί μου, εκείνη, κατά κάποιο τρόπο εκεί είναι η θέση του και αυτό εκεί μπορεί να δείξει ποιος πραγματικά είναι. Έτσι είναι αλήθεια. Από την άλλη, είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε προπονητή να βρει τη διάταξη που θα χωράει ο Λιβάγια έτσι. Συμφωνώ. Οκ, 3-5-2, ναι. Είναι, μπορείς να παίζεις συνέχεια 3-5-2. Για μένα δεν μπορείς. Δεν ταιριάζει και στην άκρη σου. Δεν μπορείς. Ειδικά τώρα που έχεις πάρει και τον Γκαρσία, βλέπεις και τον Ντάνκοβιτς. Έχεις παίχτες δηλαδή να τους βάλεις πιο πλάγια. Εσύ το είπες, αν θυμάμαι καλά, με την έννοια του 9.5, έτσι. Ναι, να παίζει δηλαδή. Πώς ήταν, θυμάσαι την πρώτη φορά του Χιμένεθ στην ΑΕΚ? Ήταν ο μοναδικός που βρήκε θέση για το Σκόκο. Τη θέση στο Ρόμβο. Στο Ρόμβο, ναι, το θυμάμαι. Ήταν ο δεύτερος ο περιφερειακός επιθετικός. Ίδια φάση είναι και ο Λιβάγια, νομίζω, Μιχάλη. Το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή, ας πούμε εντός εισαγωγικών, που υπήρχε με το Σκόκο, γιατί δεν είναι πρόβλημα να έχει τέτοιους παιχταράδες, εννοώ τακτικά μόνο. Το ίδιο πάνω κάτω είναι και με τον Λιβάγια. Εγώ καταλαβαίνω τους προπονητές, γιατί πρέπει να χτίζεις μια διάταξη πάνω σε αυτόν τον παίχτη. Για μένα πρέπει να το κάνεις από τη στιγμή που είναι ο καλύτερος, ο πιο ποιοτικός παίχτης, έτσι. Απλά η ΑΕΚ τώρα γεμίζει και με άλλους ποιοτικούς παίχτες. Ίσως και του πρωταθλήματος. Ναι. Ενδεχομένως, ναι. Απλώς τι θέλω να πω, γιατί το λέω αυτό. Όχι ότι, περασπίζομαι τον Λιβάγια, νομίζω ότι και εσύ το έκανες με κύριο Θεό, απλώς είναι αυτό που λέμε, ξέρουμε την ποιότητά του, γι' αυτό το λέμε και δεν μπορώ να δεχτώ, γιατί άκουσα πράγματα που για μένα είναι τρελά. Ο Λιβάγια είναι ατομιστής, ο Λιβάγια είναι εκείνο. Εδώ εμείς οι ίδιοι εκδίδοι τσακωνόμασταν, το θυμάσαι καλά την χρονιά του πρωταθλήματος, που λέγαμε ότι αυτός ο άνθρωπος πώς το κάνει αυτό το πράγμα, ενώ μπορεί τη φάση να την κάνει ο ίδιος, προτιμούσε πάντα να κάνει το πιο απλό και να τη δώσει δίπλα του. Όχι, ποτέ δεν ήταν ατομιστής ο Λιβάγια. Και ειδικά τώρα και με τον Καρέρα την προηγούμενη σεζόν που τον πήρε και τον έβαλε αριστερά, τα έδωσε όλα. Το ομαδικό πνεύμα θέση έδωσε και τρεξίματα, όλα. Σε μια θέση που όλοι λέγαμε ότι δεν το ταιριάζει με τίποτα, έτσι. Παρ' όλα αυτά το έκανε, δεν είναι ότι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι μιλάμε πράγματα παραπάνω, ας πούμε, υπερβολικά για κάποιους παίχτες. Δηλαδή, ο Λιβάγια, συμφωνώ ότι και εγώ μέσα μου σαν Μιχάλης και εσύ ενδεχομένως θα σε τρώει ότι σε κάποια μεγάλα μάτζ, ρε παιδί μου, δεν μας έχει δώσει αυτό που θέλουμε, ενώ ξέρουμε ότι μπορεί να το κάνει. Αλλά νομίζω ότι και αυτό θα έρθει, ας πούμε, Μιχάλη, μέσα από την ομάδα. Αν η ομάδα πήγαινε καλά τις δύο προηγούμενες σεζόν και ήταν ο Λιβάγια η παραφωνία στα μεγάλα παιχνίδια, θα σου έλεγα ναι. Αλλά μετά από κάποια φάση με την εικόνα που είχε η ομάδα στη μεγαλύτερη διάρκεια αυτών των δύο τελευταίων περιόδων, εντάξει, δεν μπορείς να εστιάζεις τόσο πολύ προσωπικά τι έβγαλε ο καθένας, ακόμα και αν μιλάμε για το Λιβάγια. Σωστός. Συμφωνώ. Μα γι' αυτό το λέω. Δεν συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το κομμάτι. Στη χρονιά του πρωταθλήματος δεν ήταν πολύτιμος? Νομίζω, για μένα ίσως να ήταν, αν μετά το Λάζαρο, πολύτιμότερος. Και το Λάζαρο τον αναφέρω καθαρά γιατί πέτυχε πολύ σημαντικά γκολ. Έτσι ήταν και Παραούχο. Παραούχο, βέβαια, ναι. Γενικά ήταν μια εικόνα εκείνη που ήταν μαχητές, ήταν η Άκη του Χιμένεθ και ήταν... Τι ήθελα να πω τώρα όμως, ότι οι ελλείψεις της ΑΕΚ, και θα φανούν αυτό στην πορεία, είναι ελλείψεις. Θεωρώ ότι είναι μόνο τα μπακ, ας πούμε, τα κενό σημείο της φετινής ΑΕΚ. Και μακάρι να μην το πληρώσουμε, αλλά εγώ νομίζω ότι εκεί έχουμε θέμα, δεν ξέρω εσύ τι λες. Κοίτα, εγώ το έχω πει ότι πολλές φορές ότι στα ακραία μπακ κρίνεται πλέον τι ποδόσφαιρο παίζεις. Δηλαδή οι ομάδες που παράγουν καλό ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο, τα μπακ τους δεν χρειάζονται δεύτερο κοντρόλ με την μπάλα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέω. Βέβαια, όταν με την ποιότητα που έχει στις άλλες γραμμές,
δεν είναι και το πιο τραγικό. Έχει καλούς παίχτες και στα άκρα να στηρίξουν ένα καλό σύνολο. Απλά λέω ότι το επόμενο βήμα στο σχεδιασμό, στην προσοχή και στη μεθεπόμενη μεταγραφική περίοδο, λογικά πρέπει να κεντράρει εκεί πέρα, γιατί είναι και πολλοί παίχτες και στις δύο πλευρές, εντωμεταξύ. Αυτό είναι και πρέπει να, να αποφασίσει και η ομάδα ποιους από αυτούς θα στηρίξει και στη συνέχεια και βέβαια με ποιους θα τους συμπληρώσει. Δεξιά έχουμε τρία μπακ, τρία ή τέσσερα. Είναι ο Παουλίνιο, είναι ο Βασιλαντονόπουλος, ο Μπακάκης, είναι και ο Πιτσιρικάς ο Ραντόνια. Δεν ξεχνάω κανέναν. Οπότε σκέψε, δηλαδή αυτό που λες έχει... Και αριστερά είναι Λόπεζ, Ινσούα, είναι ο Μιτάι. Κρίση είναι και πολύ. Κάποια στιγμή, και αν πεις ότι πρέπει η ομάδα στοχευμένα να κοιτάξει μεταγραφικά κάτι, ας πούμε αυτό που λες και εσύ μετά, και τι θέλει να το κάνει, είναι τα μπάτης. Γιατί και στο κέντρο, κακά τα ψέματα, η ομάδα αυτή τη στιγμή και με το Μάνταλο που είναι σε εξαιρετική κατάσταση και πρέπει να το λέμε αυτά και πλαισιώνει τους άλλους. Βέβαια, βέβαια. Και έχει πολλούς παίχτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το καλό. Δηλαδή έχει και τρεχαλατζίδες, έχει και πιο εγκεφαλικούς όπως είναι ο Σάχοφ, έχει κάποιον που τα συνδυάζει και τα δύο όπως είναι ο Κρίστισιτς, έχει μηχανάκι όπως είναι ο Σιμάνσκι, έχει το βράχο μπροστά από τα στόπερ όπως είναι ο Σιμόες. Το Γαλανόπουλο που όλοι ξέρουμε, ας πούμε, τα στοιχεία του γιατί θα φανεί στην πορεία. Και σίγουρα το Γαλανόπουλο βεβαίως, που εγώ έχω άποψη για το πώς έπρεπε να αξιοποιηθεί ο Γαλανόπουλος, θα την πούμε κάποια φορά. Και τι θέλω στα να πω. Χαφ. Είναι λάθος για μένα που τον υπολογίζουν, φτάσαν να τον υπολογίζουν για εξάρι. Εσύ να σου άρεσε ως εξάρι, έτσι. Όχι, είναι λάθος λέω που τον υπολογίζουν ως εξάρι. Για μένα ο Γαλανόπουλος έπρεπε να έχει δουλευτεί όλα αυτά τα χρόνια, ναι, να είναι ο παίχτης που αυτό που κάνει ο Σάχοφ με άλλο στυλ. Πώς βλέπεις το Σάχοφ να είναι παντού στο γήπεδο και λες καλά πώς βρέθηκε αυτός εκεί και δίνει επιλογή για πάσα. Ακόμα και box to box. Αυτό σου λέω. Έπρεπε να έχει δουλευτεί για να κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Γιατί έχει τα τρεξίματα, εντάξει, δεν είναι, τη τεχνική του κατάρτιση δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά αυτό πάει να, δεν πάει να πει ότι δεν θα μπορούσε να γίνει ένα οχτάρι με άλλα χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνω, από αυτά του Σάχοφ. Και από ό,τι θυμάμαι και από την πρώτα του παιχνίδια, δηλαδή που ήταν και πιο μικρός ακόμα, ότι με την μπάλα του ενδιέφερε πάντα το κομμάτι μπροστά. Δεν τον ενδιέφερε. Ότι τον ενδιέφερε να κατεβάσει και την μπάλα, να παίξει την μπάλα μπροστά του, να ψαχτεί. Που είναι σημαντικό αυτό για να χάσει. Απλώς γιατί έλεγα πριν για το Μάνταλο. Ότι... Είναι ένας φίλος μου που θυμίζει ότι είναι και ο Σταμούλης φυσικά δεξιμπακ. Ναι, απίστευτο. Ναι, όντως. Είναι ο Σταμούλης από την ΚΑΠΑ 19 που είναι και πολύ καλός παίχτης μάλιστα. Απλώς για το Μάνταλο. Μιχάλη μου, πρέπει να το πάμε, πιάσαμε 8-9 λεπτά μόνο. Με στεναχωρία πρέπει να σε κόψω. Το τελευταίο και το κλείνω μόνο αυτό. Ότι για το Μάνταλο, ότι μακάρι, δηλαδή είναι σε απίστευτη κατάσταση και αν συνεχίσει έτσι και παίξει, έχει το πάθος που έχει και την όρεξη στην Ουκρανία, γύρναγε μπροστά από τα στόπερ να πάρει την μπάλα. Ήταν απίστευτο δηλαδή. Να δούμε τώρα πώς θα τον επηρεάσει βέβαια και αυτή η ιστορία, αν θα την αφήσει πίσω του γρήγορα, γιατί ήταν από τους άτυχους και αυτός. Και ξέρεις, δεν είναι καλό, είναι πάνω που βρήκε ρυθμό. Φοβερό ρυθμό. Όντως. Έγινε, Μιχάλη, να σε καλά. Καλό βράδυ. Yeah, yeah. Προχωράμε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νίκος Ολυμπιακός, γεια σου Νίκο, μια χαρά εσύ. Εγώ λέω σήμερα να αφήσω την εθνική απ' έξω, να πάω στο μηχανοκίνητο. Όλο το άθλημα, μηχανοκίνητο. Να δούμε τι έγινε στην Τουρκία. Τι λες εσύ. Για πες, γιατί δεν το έχω πολύ παρακολουθήσει. Χάμιλτον πρώτη φορά εκτός. Mm-hmm. Ο Πιτσιρικάς, παρότι σε όλες τις σχολείες με βροχή, καταρακτοδός και αυτά βγήκε μπροστά, μια μικρή ομάδα, δεν ήταν μεγάλη, το ήθελα να καταλήξω. Αν και το Χάμιλτον δεν τον έχω πολύ στα χάη, λόγω ότι μου θυμίζει εποχές κλάψας μεγάλης. Λοιπόν, κάτσε γιατί τώρα και τα βάλα, είναι ο Λαν Στρόλ, ο Καναδός ήρθε πρώτος από τον Λαν. Ο Πιτσιρικάς. Ναι. Που στην αρχή λέγανε ότι επειδή ο πατέρας του... Επειδή ο πατέρας του, ναι, ότι πάει, ευχαριστικά. Ευχαριστικά, λόγω του πατέρα του μπήκε μέσα και πήρε τη θέση του οδηγού, ενώ δεν μπορούσε να πάρει άλλο στη θέση του. Και τελικά ο Πιτσιρικάς έδειξε δόντια και βγήκε μπροστά. Οι καιρικές συνθήκες πώς ήταν, γιατί βλέπω πρώτη πεντάδα περίεργη. Οι συνθήκες, βροχή. Α. Έτσι ξεκινάει. Καταρακτοδός βροχή στα κατακτήρια. Γιατί είναι πρώτη Racing Point, εντάξει, Red Bull Verstappen, πάλι Racing Point, έχει και τον τρίτο, Πέρες. Και ένα τρία, ναι. Ο Albon, Red Bull και Ricciardo Renault, πέμπτος. Μετά είναι ο Hamilton, όπως είπες. Ακριβώς. Ο Hamilton ξεκινάει έκτος.
Πώς λες, ότι το Χάμιλτον δεν έχω σε πολύ εκτίμηση. Φεράρι, Παναγία και Χριστέ. Πάλι. Η Φεράρι, Παναγία και Χριστέ πάλι. 11-12. Καλά, ναι. Δεν ξέρω, παιδιά. Με τη Φεράρι φέτος πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όχι ότι πέρσι ήταν καλύτερα. Έτσι, καγκομαχάγαμε και πέρσι. Όχι, αλλά φέτος παρά έγινε. Φέτος είναι παρά. Δηλαδή, βλέπεις τη Mercedes, ας πούμε, που πάει τρένο. Έτσι, όχι ότι με το Σουμάχερ η Φεράρι δεν πήγαινε τρένο. Αμαξοστοιχίες, ξεκατάλαβες. 7 στα 7. Έτσι, αλλά... Κοίτα, φέτος είναι σαν μια περιφερειακή ομάδα του πρωταθλήματος, Φεράρι. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι. Προσπαθεί και τελικά δεν φτάνει ποτέ. Αυτό. Και σώζεται στο ίσα-ίσα που λέμε, ούτε θα μπαράζει. Κατάλαβες, έτσι, το ακριβώς, όπως το πες. Δεν ξέρω, παρότι φεραράκιας εγώ μια ζωή, δηλαδή από Σουμάχερ εποχές. Και εγώ ακριβώς το ίδιο θέμα. Από Σουμάχερ και μετά Φεράρι, ναι. Φέτος απογοήτευση. Τελείως απογοήτευση. Μία κινητήρας, μία το αυτό. Και ξέρεις, κάπου περίμενα ότι θα ξαναγίνει το ίδιο με το Φέτελ όταν πήγε στη Φεράρι. Κοίτα, να σου πω κάτι, και εγώ το περίμενα. Με το Σουμάχερ, αλλά... Και εγώ το περίμενα, γιατί ο Φέτελ είχε δείξει καλά πριν γίνει η μεταγραφή του στη Φεράρι. Πήγε ως τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, νομίζω. Άμπραβο. Τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Έχετε από τη Red Bull, πιάνει τη Φεράρι και λέω, ναι, ένας οδηγός που μπορεί να ποντάρει η Φεράρι να κάνει κάτι, και τελικά μια κοιλιά, τι να σου πω. Δεν το περίμενα για τόσο. Πραγματικά δεν το περίμενα για τόσο. Και λέμε βοήθεια. Λοιπόν, μετά ήταν ο πιτσιρικάς ο Λεκλέρκ να κάνει κάτι φέτος. Έριξε κάποια καλά στοιχεία. Άμα δεν βοηθάει το αυτοκίνητο, όντως, με βάση την περσινή χρονιά, περίμενες πολλά περισσότερα. Ναι, αλλά άμα δεν βοηθάει το αυτοκίνητο... Ναι, πιστεύω ότι δεν είναι θέμα αυτοκίνητου, όσο είναι θέμα οδηγού. Δηλαδή, οι προδιαγραφές στο κάθε αυτοκίνητο είναι μεμονωμένες. Κατάλαβε, γιατί υπάρχουν από την FIA κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Έτσι. Αν ο οδηγός δεν μπόρεσε να τα παίξει, να μπει, τι να κάνει και αυτός ο Χριστιανός. Έλα μου, εντάξει, κοίτα, όταν που υπάρχει πολύ μουρμούρα και η Ferrari είναι στη φάση, φαίνεται που είναι μέσα στη μουρμούρα. Οπότε το να φέρνει τ' άλλο. Πάντως αυτός είναι ταλαντούχος. Ο Leclerc. Ο Πιτσερικάς. Ναι, είναι ταλαντούχος. Ναι. Μα φάνηκε στο προηγούμενο Grand Prix. Φάνηκε ότι έκανε δουλειά. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα για το Hamilton, ναι, μεν καταρρύπτει το ένα ρεκόρ τους απ' άλλο, αλλά και κάπου βγάζει και μια μιζέρια, ρε παιδί μου. Δεν σε εμπνέει, ρε παιδί μου, όντως συμφωνώ μαζί σου. Ποτέ δεν φτιάχτηκα μαζί του. Ξέρεις γιατί δεν με εμπνέει? Ίσως επειδή είναι πολύ κλάψας, ρε παιδί μου. Θυμάσαι στο Grand Prix όταν βγήκε ο Ρόσμπερκ που κόψαν το Hamilton. Ναι. Τη χρονιά που το πήρε ο Ρόσμπερκ. Μπράβο, που το πήρε ο Ρόσμπερκ. Πέρσι ήταν, πρόπερσι ποτέ ήταν. Πάνε 2-3 χρόνια. Το 16 νομίζω το πήρε ο Ρόσμπερκ. Για θυμίσου τι φασάρι είχε κάνει. Συνέτησε η Mercedes ότι και καλά δεν έπρεπε να κοιτάξετε εμένα, κοιτάξετε το Ρόσμπερκ και αυτά. Και έτσι ρε φιλαράκι, πας στο 7. Έχεις περάσει το Σουμάχερ που πήρε τα 7 συνεχόμενα. Που θα πας. Αναχωρέθηκα να σου πω την αλήθεια. Και εγώ, γιατί ξέρεις βαθιά μέσα ότι ο Σουμάχερ είναι πολύ καλύτερος. Ναι. Ήταν πολύ καλύτερος. Όχι, κοίτα να δεις, ήταν με ένα V12 πίσω του, ένα μουλάρι και βάραγανε πίσω 7 συν, έτσι, με άλλα συστήματα πλοήγησης, με άλλα αυτά, και δεν ήταν σαν να παίζεις PlayStation, ήταν ένα αυτοκίνητο. Μόνο αυτό, ο Σουμάχερ πριν πάρει τα σερί, χτύπησε πρωτάθλημα σχεδόν μέχρι τελευταία στιγμή, χωρίς να, όχι απλά δεν είχε το καλύτερο αμάξι, αλλά μακράν δεν είχε το καλύτερο αμάξι. Ακριβώς. Σε σχέση με τις McLaren. Και αν φανταστείς τις εξόδους που είχε ο Σουμάχερ τότε, όπως έκανε η φυσαρμόνικα το Φεράρι τότε στο Μονακό και το έβγαλε μέσα από τη χυσούνα ακορδιών, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Που το έβγαλε ακορδιών και λέγαμε πώς βγήκε ο άνθρωπος από εκεί μέσα. Πάντως η αμαρτία του Θεού, να σταματάς από τα 300 χιλιόμετρα στα 80 και να μπαίνεις στο δράμα, να πάει από πέτρα. Πραγματικά. Έγινε, Νικό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε. Και εγώ, καλά χαρά, καλό βράδυ. Καλησπέρα. Ναι. Θα είσαι εσύ. Ναι. Έλα, αγόρι μου, τι κάνεις. Πάτροκλος. Γεια σου, Πάτροκλε. Πάτροκλος, Αεκάρα, Κερατσίνη. Το τονίζω πάντα το Κερατσίνη, γιατί έχουμε πολύ λαό εδώ. Τι ήθελα να πω.
Μου άρεσε η κουβεντούλα που είχατε πριν λίγο περί λιβάγια και πολλά αυτά. Εγώ διάβασα κάτι σήμερα και δεν ξέρω αν ευστάθει. Ολιβέιρα και Άικλε θέλουν να συνεχίσουν μαζί. Θέλω να μου το σχολιάσεις λίγο αυτό, αν σ' αρέσει σαν είδηση καταρχάς, εσένα δημοσιογραφικά. Γιατί θα μου αρέσει. Θα μου εξηγήσεις γιατί σ' αρέσει. Και εγώ θα σου εξηγήσω μετά γιατί δεν μου αρέσει. Κοίτα να δεις. Ναι. Για να σου δώσω να καταλάβεις και, και το τοπίο. Ο Τίγρης ξέρει μπάλα. Άκου να δεις. Ναι. Το τοπίο δηλαδή πώς βγήκε αυτή η αντίδραση από πλευρά ΑΕΚ. Υπήρχε ένα ρεπορτάζ σήμερα. Ναι. Που έλεγε ρε παιδί μου ότι έχει υποθεί στον Ολιβέιρα να βρει ομάδα για το Γενάρη. Ναι. Ότι μπορούσε να φύγει από το Γενάρη. Λοιπόν, από την ΑΕΚ κρίθηκε, ναι. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό ακριβώς, όντως, κρίθηκε ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν ορισμένα πράγματα και αυτό που θέλει να ξεκαθαρίσει η ΑΕΚ είναι ότι το θέμα του συμβολέου του Ολιβέιρα δεν έχει κλείσει ακόμα αρνητικά. Και όντως δεν έχει κλείσει ακόμα αρνητικά γιατί επίκειται ακόμα ένας κύκλος, ένας γύρος διαπραγμάτευσης. Στο οικονομικό πλαίσιο που το έχει βάλει ΑΕΚ, αν ο Ολιβέιρα πει ναι, θα τον κρατήσει η ΑΕΚ τον Ολιβέιρα. Το ερώτημα είναι... Για ποιο λόγο? Γιατί το πιστεύει. Πιστεύει δηλαδή τι, αυτό που φαντάζεται ή αυτό που βλέπει? Ταξίδι, γιατί στο χορτάρι δεν βλέπει κάτι φέτος, γι' αυτό δεν είναι καλά ο Ολιβέιρα στο ξεκίνημα, όχι ότι δεν προσπαθεί. Αυτό που με προβληματίζει περισσότερο, τάσο στον Ολιβέιρα, ξέρεις ποιο είναι. Ποιο? Γιατί πέρσι δεν μπορώ να πω ότι ήμουν δυσαρεστημένος, έτσι. Βέβαια, Αραούχο και Πόνσε δεν είναι, έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή, μπαίνω κατευθείαν τον καρφώνο, δεν είναι τέτοιος. Και εμείς τέτοιους θέλουμε. Γιατί αυτοί παίρνουν και τα ΜΑΤ, παίρνουν και τα ντέρμπι, παίρνουν και γενικά. Πάτροκο, ξέρεις ποια είναι η διαφορά με τον Ολιβέιρα? Ναι. Ο Ολιβέιρα μπορεί να είναι καλύτερος από τους δύο που είπες. Στο ναι, τέλος. Απλά το πρόβλημα με τον Ολιβέιρα. Ναι, από πού το εκμεύει, δεν μπορώ να καταλάβω. Γενικώς το λέω, παιδί μου. Γενικώς, με βάση την εικόνα του από τα προηγούμενα χρόνια, κάποια ΜΑΤ που έχει κάνει και εδώ πέρα. Αλλά το πρόβλημα με τον Ολιβέιρα για μένα από την αρχή είναι ότι το παιδί αυτό, επειδή βάζει πολύ ψηλά τα στάνταρ για τον εαυτό του, να το πω έτσι λαϊκά, ομά έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, χωρίς να το λέω με άσχημο τρόπο, αλλά δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του και από την αρχή. Απ' την αρχή, κάτσε ρε Πάτροκλε, να σου εξηγήσω τι εννοώ. Ναι. Απ' την αρχή θεώρησε ότι μάλλον κατά λάθος έχει βρεθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Α, ναι. Ενδόμηχα, δεν το κάνει επίτηδες. Δεν είναι ούτε ο χαρακτήρας του είναι τέτοιος. Ίσα-ίσα που η συμπεριφορά του μέσα στην ομάδα, στην καθημερινότητα είναι σούπερ. Είναι πολύ, πολύ αγαπητός. Okay. Ούτε φαινόμενα βεντετισμού έχει. Απλά μέσα στο δικό του το μυαλό από την αρχή είπε: εντάξει, όπως ήρθαν τα πράγματα τώρα στην Αγγλία, βρήκα εδώ να έρθω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άντε να παίξω καλά, να ξαναγυρίσω σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Το είχε αυτό. Και αυτό τώρα πια του βγαίνει λάθος. Γιατί? Δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν. Ήρθε ο Ανσαριφάρτ. Ο Ανσαριφάρτ με τη μία άρχισε να ταχώνει. Και αυτό από ό,τι φαίνεται. Ψυχολογικά λίγο τον πιέζει περισσότερο με αποτέλεσμα να μπαίνει στο γήπεδο και να ψάχνεται απελπισμένα να κάνει το γκολ και δεν του βγαίνει καλά. Άκου λοιπόν, γιατί κατά τα άλλα μου είναι πολύ συμπαθή στο παλικάρι και από το φυσικό του αυτό η άβρα που σου βγάζει, όντω μου βγάζει κάτι θετικό. Εγώ απλά είμαι από του πρώτου που ξενερώσαν μαζί του. Γιατί θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο, επειδή είναι ένα άθλημα το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, παιδιά, πιστεύω η προσωπικότητα. Δίνω πολύ μεγάλο βάρος εγώ στην προσωπικότητα ενός ποδοσφαιριστή. Είναι πολλά μαζί. Μπορώ να κάτσω και να σου αναλύσω μια εβδομάδα, να κλειστούμε σε ένα δωμάτιο και να σου αναλύω τι εννοώ. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα η προσωπικότητα σε ένα ποδοσφαιριστή. Και εγώ ξέρεις τι βλέπω και με ενοχλεί περισσότερο απ' όλα. Να πω ότι από τη Σεν Γκάλεν και μετά, που έχασε και το πέναλι και ξανά την μπάλα και εκεί το έβαλε τη δεύτερη φορά, από εκεί και μετά δεν έχει σταυρώσει γκολ. Και δεν είναι μόνο ότι δεν μπαίνει η μπάλα στο πλεχτό. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπεις έναν εκθετικό να έχει για να βάλει την μπάλα στο πλεχτό. Είναι λιγάκι offside, ας πούμε. Δηλαδή, η κίνηση με ένα δηλαδή, το να κάνεις ένα σουτ στα πουλιά, εμένα με ξενερώνει σαν οπαδό. Το να κάνεις ένα σουτ και να φύγει έξω ΣΥΡΙΖΑ από το δοκάρι, θα πω, οκ. Στα Γιάννενα, για παράδειγμα, ΣΥΡΙΖΑ έφυγε. Δεν ήταν κακό το σουτ. Παιδί μου, θέλω και να σου πω η κίνηση που έκανε δεν ήταν κακή. Και να ολοκληρώσω τι εννοώ για τον Ολιβέιρα. Με ενοχλεί που δεν μπόρεσε, γιατί είπα για προσωπικότητα στο ποδόσφαιρο, με ενοχλεί που δεν μπόρεσε να σηκώσει κεφάλι. Δηλαδή, τον πήρε κάτω βόλτα και δεν έχει σηκώσει κάτσε, κεφάλι. Κάτσε, ακόμα έχουμε τα μισά παιχνίδια του ομίλου μπροστά μας. Είμαστε ακόμα στην έκτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να πει αν σηκώσει κεφάλι ή όχι. Δεν είναι παρατεταμένο. Ναι, δεν είναι η ώρα για να το κρίνει όμω, θέλω να σου πω. Ο Λιβάγια πήγαινε χάλια, έκανε ένα καλό παιχνίδι, τα ξεχάσαμε όλα. Κάτσε να έρθει ένα σημαντικό παιχνίδι και να σου κάνει τον γκολ ο Ολιβέιρα και αυτά και θα δει τα λέμε.
Ναι, αλλά ξέρεις, με όλο αυτό που έχουμε δει όλοι φέτος, παιδί μου, γιατί και στις αρχές έτσι κάπως λιγάκι το είπα για τον Ολιβέρα, έβγαλε ένα παράπονο, έτσι, και να είναι καλά το παιδί και να μας αποδείξει και να με βγάλει ψεύτη και θα βγω να πω, παιδιά, sorry για αυτά που έλεγα, τα παίρνω πίσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ αγαπάω τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μου και την ομάδα μου πολύ και θέλω να με διαψεύσει. Θέλω να με διαψεύσει. Εγώ δεν παίρνω στο ραδιόφωνο να το παίξω πονηρίδης, ότι εγώ βλέπω πράγματα που δεν βλέπουν οι άλλοι και τέτοια. Εγώ παίρνω και θέλω να λύνω τις απορίες μου μέσα από εσάς τους δημοσιογράφους που είσαστε και πιο τεκμηριωμένοι από εμάς τους οπαδούς. Έτσι. Αυτός είναι και ο ρόλος σας. Θεωρώ απλά το μεγαλύτερο του, πώς θα το πω, αντίβαρος αυτό που λέω, είναι ότι δεν μπόρεσε να σηκώσει κεφάλι και το ποδόσφαιρο εκεί είναι η μαγκιά ενός ποδοσφαιριστή. Να σου πάρει το ντέρμπι, να ξεσηκώσει τα πλήθη, να σου κάνει το δύσκολο αυτό που περιμένεις. Κάτσε να το δούμε, έχουμε πολλά ντέρμπι μπροστά μας. Κάτσε να το δούμε. Όταν μπάλα να σου βάλει το πρώτο, όταν είναι 3-0 και σου βάλει το τέταρτο, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Στα δύσκολα, στον τέρμπι, με τον Ολυμπιακό, εκεί να σε δω, να τρώω σίδερα, να το καρφώσω. Αυτό λέω, ρε Πάτροκλε, επειδή έχουμε πολλά τέτοια μάτς μπροστά μας, ναι, ας περάσουν αυτά και τότε να το πούμε για καλό ή για κακό. Ωραίο. Και δεύτερο, να κλείσω με το θέμα του Λιβάγη. Εγώ θεωρώ, παιδιά, ότι επειδή είδαμε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ότι επειδή δεν υπήρχε ο Μάνταλος εκεί, ήταν τραυματίας, δεν θυμάμαι, νομίζω, ήταν είχε κάλτες, ότι δεν μπορούσε να μεταφερθεί εύκολα η μπάλα από πίσω μπρος. Εγώ πιστεύω ότι ένας πολύ καλός ρόλος για τον Λιβάγη, έτσι, εφόσον πριν λίγο την κουβέντα σας, πριν δύο τηλεφωνήματα για το πώς μπορεί να χωρέσει ένας ποδοσφαιριστής σε ένα σύστημα και ανέφερες πολύ εύστοχα αυτό το παράδειγμα με το Σκόκο, είναι το κλασικό παράδειγμα. Νομίζω ότι ένας ρόλος που θα μπορούσε να παίξει ο Λιβάγια και να βρει μια μόνιμη θέση μέσα στο σχήμα είναι και όταν λείπει ο Μάνταλος να γίνεται αντιμάνταλος. Δηλαδή, επειδή είναι πολύ καλός κομμανταδόρος με την μπάλα στα πόδια, είναι πολύ κοντρολαρισμένος παίκτης, έτσι, το βλέπουμε όλοι. Νομίζω θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ σε αυτό το ρόλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Σε 4-2-3-1. Το προτιμώ δηλαδή σε αυτόν τον ρόλο του Μαχαίρα που είναι ακόμα άπειρος. Έχει παίξει ο Λιβάγια. Και επί Χιμένεθ έχει παίξει σε αυτή τη θέση και επί Ουζουνίδη. Πότε καλά, πότε άσχημα. Απλά πάντα άφηνε σε σχέση με τον Μάνταλο ένα κενό στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας. Ναι, αλλά τότε γινόταν είχες, λίγο πιο ελαφρύ το κέντρο. Δεν είχε ούτε ανεβασμένο Κρίσιτς τότε, ούτε Σάχοβ, δεν είχε ούτε Σιμάνσκι. Σωστό. Δηλαδή, σκέψου και αυτό. Το δίδυμό σου, ειδικά επί Ουζουνίδη, ήταν Γαλανόπουλος Σιμόες. Ναι, και φαινόταν περισσότερο αν δεν βοηθούσε ο παίχτης που ήταν μπροστά τους. Αλλά θα δούμε. Anyway, εγώ πιστεύω για τα μπακ που είπατε πριν ότι. Ποιο μπακ είναι, ας πούμε, εσένα, αυτός που νομίζεις ότι είναι λίγος για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή? Δεν είπα για κανέναν ότι είναι λίγος. Γιατί λέμε για τα μπακ, μιλάμε γενικά, να το προσωποποιήσουμε. Πάτροκλε, δεν είπα για κανέναν ότι είναι λίγος. Αν και για την άποψή μου, κατά την άποψή μου, για τις απαιτήσεις της ΑΕΚ υπάρχουν ένας-δύο που δεν μπορούν να τις καλύψουν, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Εμένα μου αρέσει και ο Ινσουά, και ο Λόπες και ο Μπακάκης. Πιστεύω ότι μπορούν να σταθούν στην κανονική ΑΕΚ. Είπες τρεις, έχουμε 7-8 όμως συνολικά. Δηλαδή θα έλεγες να πάρουμε από τα δεξιά πιο πολύ από τα αριστερά? Θέλω να διαβάσω τη σκέψη σου, γιατί σε παρακολουθώ και σε αυτά που γράφεις και με ενδιαφέρει η άποψή σου. Εγώ, Πάτροκλε, μου είπα ένα πράγμα και το είπα και στο Μιχάλη πριν. Είπα ότι αν η ΑΕΚ θέλει να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο με επιθετική παραγωγή, τα να άκρα, παίξει, ναι, μπάλα, γιατί, που λέμε και αυτά, να τα μπακ, ναι, πρέπει να είναι ακόμα και σαν playmaker η ακραίοι μπακ. Στις καλές ομάδες τέτοιο ρόλο έχουν τα κρέα. Πιστεύεις τώρα ότι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής από το εξωτερικό... Δεν μπορείς, θέλω να σου πω, ρε φίλε, να φεύγει μπάλα... Δεν νομίζω. Εντάξει, δεν ξέρεις πόσα δίνει για τον Ισοϊά. Ξέρεις πόσα δίνει για τον Ισοϊά. 4,5 δίνει σχεδόν. Εντάξει, και με αυτά τα λεφτά πιστεύεις βρίσκεις τον μπακ αυτό που φαντάζεσαι καλύτερο του Λόπες. Βρίσκεις, δύο βρίσκεις. Καλύτερο για τον Λόπες, για τον Ισοϊά. Πρώτα απ' όλα δεν είπα ότι δεν με καλύπτει ο Ινσούα για τη δουλειά που τον ήθελε. Για τη δουλειά που τον ήθελε η ΑΕΚ. Απίστευτος είναι. Και πιστεύω ότι ακόμα δεν έχει δείξει και αυτά που πρέπει. Όπως το έκρινε με τον και ο Καρέρα, του κάνει μια χαρά. Πολύ καλός παίκτης και τεχνίτης παίκτης και τσαμπουκαλής παίκτης και παίκτης, δηλαδή. Και ο Λόπες μου αρέσει και αυτά. Απλά επειδή πάντα λέμε η κουβέντα μας είναι πώς θα παίξει η ΑΕΚ ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο. Με αυτό το κριτήριο λοιπόν εγώ λέω ότι για παράδειγμα ένας λίγο καλύτερος Γκάλο. Ήταν αυτό που ήθελες ακριβώς στη δεξιά. Τον βλέπω σε μερικά παιχνίδια και ζηλεύω που τον έχει ο Ατόμητος. Θεωρώ ότι ένα-δύο χρονάκια τα έχει. Εντάξει, δεν στη ΑΕΚ. Λάθος που έφυγε. Anyway, παιδιά, να μην στερήσω χρόνο από τους υπόλοιπους. Θα τα ξαναπούμε, Τάσο μου, και τι να πω. Καλή καραντίνα σε όλους. Έγινε, Πάτροκλε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα. Ναι. Έπεσε. Ναι. Ναι. Καλώς τον Αχιλιά. Καλησπέρα. Τι να σου πω εγώ τώρα. Για πες, είπαμε πολλά. Είναι και 58.
Εντάξει, το πολύ πολύ να κάνουμε ένα μικρό break να περιμένουμε. Θα το κάνεις, να περιμένω. Όχι, μην το κάνουμε και πριν. Προχώρα, εντάξει, προχώρα, θα σου πω άμα είναι, παιδί μου. Έχουμε και κάποια βάντα 2-3 λεπτά. Δεν τρέχει τίποτα. Ωραία, είπες για το Λιβάγια. Στις 2 όταν είναι να κλείσουμε. Θα κλείσουμε γρήγορα. Άλλο να σου πω, με την ευκαιρία να διευκρινίσουμε ότι στις 2 η ώρα που λέμε παιδιά πρέπει να κλείσουμε είναι αναγκαστικό. Γιατί ξεκινάει πρόγραμμα. Αλλά αυτό, εγώ δεν θέλω να. Ο Χάρης δεν είναι μέσα, δεν θέλω να. Εδώ είναι ο Χάρης. Δεν θέλω να το πιέσω και το Χάρη. Εσένα, εντάξει. Εμένα να με πιέσεις. Ναι, όχι, εσύ δεν μαθαίνεις τα γράμματα. Τι αβάντα δίνουμε στον Αχιλέα, Χάρη. Δεν μαθαίνεις, δεν θέλω Χάρη. Εντάξει, πάμε. Πάμε λίγο, Χάρη. Πάμε. Λοιπόν, δεν μου λες κάτι. Να παίξει, είπες 4-4-2, να κρατήσει το Λιβάγια για να παίξει 4-4-2 δεύτερο φορ. Είπα ποια είναι η θέση που ταιριάζει καλύτερα. Έκανα ένα παραλληλισμό με το Σκόκο. Ωραία. Η θέση που ταιριάζει καλύτερα και η Εθνική Ιταλία παίζει άριστα το 3-5-2 με τον Ικάντι. Και πήγαινε, φέρ' το μου στην άκρα, παίξουμε και εμείς 3-5-2. Ναι, δεν το καταλαβαίνω, ρε φίλε. Όχι, θέλω να σου πω ότι όλα τα συστήματα καλά είναι, αρκεί να μπορείς να πάρεις τους παίκτες που μπορεί να τα υπηρετήσουν. Δεν μπορεί να θες να παίξεις ένα σύστημα προς χάρη ενός παίκτη. Θα παίξεις ένα σύστημα, το καλύτερο είναι να μπει ο παίκτης προς χάρη των άλλων 10. Για να μπορέσει η ομάδα να αποδώσει. Εντάξει, μερικές φορές συμβαίνει όμως και το άλλο. Δηλαδή έρχεται ένας προπονητής και λέει αυτός ξεχωρίζει, μπορώ να χτίσω μια τακτική. Να χτίσω μια τακτική πάνω του, ας πούμε. Ναι. Και βλέπουμε τα χάρια. Ναι, στην ΑΕΚ δεν έχει βλέπουμε. Γίνει. Δεν έχει χτιστεί ποτέ τακτική πάνω στο Λιβάγια, για παράδειγμα. Πώς δεν έχει χτιστεί. Εντάξει. Για να παίζει ο Λιβάγια και ο Μάνταλος. Μαζί. Πώς δεν έχει χτιστεί. Τι κάνουμε τώρα 3 χρόνια τώρα. Όχι, προσπαθούμε να τους προσαρμόσουμε σε αυτό που θέλουμε να παίξουμε από την αρχή. Σε αυτό που θέλουμε να παίξουμε από την αρχή. Δεν βρήκαμε τον τρόπο. Πώς να το βρούμε. Για μένα έπρεπε να παίζει ρόμβο η ΑΕΚ. Σωστό. Εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σου, φίλε μου, καλέ. Συμφωνώ. Αν θέλουμε να μιλάμε για Μάνταλο και Λιβάγια, έπρεπε να μιλάμε για ρόμβο. Δόξα τω Θεώ που βρέθηκε ένας άνθρωπος και μου το είπε. Ότι να παίξουμε ρόμβο. Οπότε, αλλά τώρα έχουμε και τον Λιβάη, έχουμε και τον Ντάνκοβιτς. Πού είναι το Λιβάη Γκαρσία, διώξε τον Ντάνκοβιτς. Πάρε μου 2 back extreme, να παίξουμε ρόβο. Αντίο λοιπόν, δεν μπορεί να παιχτεί αυτό το πράγμα. Διώξε τη μισή ομάδα να κρατήσεις τον Λιβάη για να παίξεις με ρόβο. Έτσι πάνε τα γράμματα. Δεν πάνε αλλιώς. Να ξέρουμε τι λέμε όταν μιλάμε για μπάλα. Να ξέρουμε. Δεν λέω ότι το λες λάθος εσύ, τι λες το ορθό. Ο Λιβάγια πάει σε 4-4-2. Υπάρχει βέβαια και κάτι άλλο. Ότι του λες, αγόρι μου, για να παίξεις εσύ μπάλα γενικώς στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, γιατί το 4-4-2 δεν προβλέπεται και τόσο πολύ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Έτσι. Λοιπόν, για να παίξεις όμως μπάλα εσύ, μια θέση μπορείς να παίξεις. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά σου, μόνο center for. Μπορείς να παίξεις. Όχι, δεν μπορώ. Πολύ ωραία. Έλα εδώ. Βάλε μάνατζερ, έλα εδώ ο Ίβιτς, ψάχνει ομάδα. Στο ρόμβο παίζει σε 2 θέσεις. Και περιφερειακός επιθετικός και πίσω από τους 2 επιθετικούς θα μπορούσε να παίξει. Πίσω από τους 2 επιθετικούς χαιρετίσματα. Αλλά θα παίζει ο Μάνταλος εκεί πέρα και μπροστά ο Λιβάγια. Άκουσα πριν που λέγατε για το Μάνταλο. Μπορεί να κάνει ο Λιβάγια τη δουλειά του Μάνταλο. Όχι, το είπα. Λοιπόν, τι κουβεντιάζουμε τζάπα. Ο Λιβάγια, δεν το λέω για τον ξάδερφο εκεί πέρα, τον Πάτροκλο που τον αγαπάω κιόλας, αλλά ορθά τα λέτε, ορθά. Η ποδοσφαιρική σκέψη είναι ορθή. Δεν προβλέπεται όμως την ΑΕΚ. Δεν προβλέπεται, παιδιά. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Εγώ τον Λιβάγια τον λατρεύω. Τον έχω αποκαλέσει θεσμό για την ΑΕΚ. Τον έχω αποκαλέσει τον άνθρωπο. Προχθές το λέγαμε τον Γιάννη τον Καραλή. Θεωρώ ότι αν αυτό το παιδί βάλει το κεφάλι του κάτω και βρεθεί και προπονητής, ο οποίος μπορεί να το βάλει να παίξει σε θέση 9, σεντερφόρ, θα είναι ο μεγαλύτερος σεντερφόρ της ΑΕΚ μετά το Θωμά Μαύρο. Είναι πεποίθησή μου εμένα αυτή. Άλλωστε γι' αυτό τον πήρε και η ΑΕΚ, έτσι. Για να θυμόμαστε πώς τον πήρε. Στη θέση του Αραούχο τον πήρε. Απλά τότε ήρθε και ο Αραούχο. Ήρθε μετά ο Αραούχο, σωστά. Ε? Σωστά, έτσι. Ναι, απλά. Ο Λιβάγια ήταν η μεταγραφή σεντερφόρ που ψάχναμε εκείνο το καλοκαίρι. Ακριβώς. Ήρθε ο Αραούχο μετά, καπάκι, και σου λέει πρέπει να παίξουν και οι δύο. Πώς θα παίξουν και οι δύο, και αρχίσαμε τις αλχημίες. Είχε και το άστρο του Χιμένεθ εκεί πέρα. Δεν τις πολύ έβαζε στην αρχή μαζί, βέβαια. Έτσι. Και δεν μετά από κάποια φάση. Μπράβο, καλά που το θυμάσαι. Θυμάσαι τι είχε γίνει με τον Ολυμπιακό που τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, άρχισε τις αλχημίες, κάνανε και τις χαζομάρες οι άλλοι. Είχε και το άστρο του Χιμένεθ. Εντάξει, προχώρησε το πράγμα. Από εκεί πέρα αρχίσαμε και γυρνάγαμε το Λιβάγια αριστερά-δεξιά και λέει το παιδί δεν θέλει να παίζει, θέλει ελευθερία. Τι ελευθερία, ρε. Τι ελευθερία, είσαι επαγγελματίας, αγόρι μου, σε πειράμε επιθετικό. Θα παίξει εκεί, τέλος. Δεν μπορείς να παίξεις εκεί. Άλλος.
Ποιος Ολιβέρα τώρα, Ολιβέρα. Ολιβέρα φαίνεται το παιδί ότι είναι, έχει δύο χαρακτηριστικά Ολιβέρα. Πρώτα απ' όλα είναι παιχταράς, δεύτερον το μυαλό του αλλού. Τέλος. Τον Ολιβέρα το έλεγα από πέρυσι εγώ που ήρθε αυτή, αλλά είχε δείξει πράγματα και δεν ήμουνα πολύ σαφής όπως είμαι τώρα. Την αμαρτία μου την λέω, θέλω να είμαι καθαρός. Πάρ' τα 2 εκατομμύρια από τη Γούστη στην ευχή της Παναγίας, γεια σου αγόρι μου. Ούτως ή άλλως χαμένη χρονιά είχες πέρυσι. Θυμάσαι μετά και μετά, ξέρεις ο Θεός, όταν κάνεις μια βλακεία, σε πάει, αυτό λέει και για τον νόμο του Μέρφη. Σου βγάλε κοιλιάκου, τελείωσε. Τελείωσε το πανηγυράκι. Λοιπόν, για να συνεννοούμαστε, η ΑΕΚ, ο Ίβιτς θα έχει πάει καλά. Πήρε τον Λιβάη Γκαρσία, πήρε τον Ντάνκοβιτς. Το καλό που του θέλω, μακάρι ο Θεός να βάλουν και σε ένα rotation τον Αλμπάνι. Τους βγήκε και ο Μαχαίρας. Φαίνεται ότι βγαίνει το παιδί. Δεν βγήκε ακόμα. Όχι, δεν είναι έτοιμος ο Μαχαίρας ακόμα. Μπερδευόμαστε. Ναι, έχει όμως καταφέρει και έχει σταθεί καλά. Απολύτως. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. Πάντα αυτό είναι το ζητούμενο στην αρχή όταν μπαίνει ένας πιτσιρικάς. Απολύτως, φίλε μου, και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Απλά το λέω για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τα πράγματα στον άξονα, έχεις βρει Σάχοφ, έχει ανέβει ο Κρίστισιτς, δίπλα έχει βρει τον εαυτό του ο Σιμόες, ναι. Φαίνεται ότι μπαίνει και το παιδάκι ο Γαλανόπουλος πίσω. Στα center back θα δούμε τι θα γίνει. Πεποίθησή μου ακλόνητη, ακλόνητη πεποίθησή μου είναι όσον αφορά και τον Μπακάκι. Για τον Βασιλοντονόπουλο το έχω πει. Όσον αφορά και τον Μπακάκι. Όσον αφορά και τον Λόπες, άστον, παίχτη Σινσούα, ξέχνα τον. Λοιπόν, όσον αφορά και τον Λόπες, είναι ότι μόλις βάλουν στο σύστημα, εγώ έκανα σταυρό μετά τα Γιάννα που βγήκε ο Χιμένεθ, λέω, ο Καρέρα και είπε 4-2-3-1, αυτό είναι το σύστημα της. Έχουμε σήμα από το Χάρι. Ναι, ναι, μισό λεπτάκι Χαρούλη να πω. Μισό είναι πολύ, τελείωσε αυτό και 20 δεύτερο. Ναι, ναι. Λοιπόν, έκανα σταυρό. Μόλις φτιάξει το σύστημα αυτό και βάλει Τάνκοβιτς, Λιβάη, Γκαρσία, Αλμπάνι, Μαχαίρα στην εξίσωση, θα ανέβουν και τα κρέα μπακ. Τα κρέα μπακ είναι σε άθλια κατάσταση, γιατί η ΑΕΚ έχει μπροστά του είτε το Λιβάγια είτε το Μάνταλο. Καλά, ο Μάνταλος δεν παίζει πια αριστερά, αριστερά. Το έχουμε πει. Τώρα πλέον δεν όχι, πολύ το εμπεδώσαμε. Εντάξει. 2 χρόνια έγινε. Το πληρώσαμε. Έγινε αυτό το πράγμα και λέγατε, το λέω με κεφαλαία αυτό, ότι μια χαρά είναι. Και ο Λιβάγια είναι καλά και ο Μάνταλος τι να κάνουμε, αποδίδουνε. Εντάξει, Χιλέα, έγινε. Να είσαι καλά. Για χαρά, μικρό break. Σπορ FM. Μαζί μας. Πάμε. Καλησπέρα. Γεια σου, Αρχηγέ. Γεια σας. Γεια σου, Δημήτρη. Καλά. Να σου πω, παιδί μου, είχα αντίσα ιδέα αυτό το πράγμα. Για πες. Περιμένω τόση ώρα. Μου μιλάει ένα Φεράρι και ξανά Φεράρι. Τι να πούμε, Ρούλο. Κάτσε, πες ό,τι θες. Αλλά όχι τόση ώρα. Όχι τόση εντάξει, ώρα. 7 λεπτά ήταν. Τον Αχιλέα μου δεν τον έκλεισε. Τι λες. Τον Αχιλέα μου δεν τον έκλεισε μέχρι την άλλη φορά παρεξηγήθηκε. Του παντροπή. Δεν φτάνει που βγαίνει κάθε μέρα. Παρεξηγήθηκε. Ο Αχιλέα βγήκε, ξεκίνησε και 58 και 5 τον κλείσαμε. Εντάξει, 7 λεπτά ναι. Πόσο να πάει. Αυτό λέω. Αν δεν τον έκλεινε, γιατί υπήρχε ανάγκη του σταθμού. Τον κλείσαμε, έκλεισε. Θέλω ναι, ήταν ωραίο ήταν να ανάγκη του σταθμού. Ήταν ανάγκη του σταθμού. Ναι. Κάτσε, τι είναι. Δηλαδή, τι είναι το. Αυτό του σταθμού είναι, έχει ασυλία. Δημήτρη, παίρνει κάθε κοίτα, μέρα. Κοίτα τώρα, μην το λέμε τώρα, γιατί μπορεί να είναι άλλοι που θα πούνε το ίδιο για σένα, το ίδιο για τον άλλο, να κάνει αυτό. Αν κάνω κατάχρηση χρόνου, άμα παίρνω κάθε μέρα, να το πούνε. Τώρα έχεις χάσει τόσο χρόνο να πούμε για τον Αχιλλέα. Δεν πειράζει. Αυτά που είναι υποθέτω. Ο μόνος λόγος που πήρα είναι γιατί ορισμένες φορές γίνονται κάτι κρίσεις χωρίς να ξέρουμε γιατί τις κάνουν. Μιλήσατε για τον Καλυτερίδη, έτσι. Αυτός ξέρεις τι είναι. Δεν έγινε καμία κρίση, ρε φίλε. Αναφέρθηκε. Εγώ δεν έκανα καμία είναι. Κρίση. Ξέρεις τι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, να πω εγώ τι είναι. Είναι ένας κατάσκοπος. Ξέρεις τι σημαίνει κατάσκοπος. Σου κάνω εγώ το φίλο και πάω και τα λέω αλλού. Πού ξέρεις ότι δεν είναι κατάσκοπος. Ήταν στην ΕΥΠ. Και τι είναι εκεί. Υπό την έννοια αυτή δηλαδή είναι όλοι κατάσκοποι. Ξέρω εγώ είναι την ευρία έννοια ας πούμε. Τι να κάνουμε αφού είναι μυστική υπηρεσία πληροφοριών. Σε πειράζει για αυτό τη γνώμη μου λέω. Όχι, μα δεν εντάξει το λες με έναν τρόπο. Αυτό είναι κατάσκοπος. Και πέσεις, αυτό που λες τώρα. Λες... Παίζουν διπλό, τριπλό όχι, και όχι, ξέρει πόσους ρόλους. Αυτό το λες εσύ, δεν το ξέρω. Εγώ το λέω, ναι. Άσε με να το πω. Ναι. Υπήρξαν ιστορικά και τέτοια, ας πούμε, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν. Δεν με αφήνεις. Όταν λες κάτι που είναι αβάσιμο,
Αβάσιμο. Βέβαια είναι αβάσιμο. Δηλαδή ποιοι είναι οι κατάσκοποι που αν πεις. Ότι όλοι όσοι δουλεύουν στις μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών είναι, είναι διπλή και τριπλή πράκτορες, αυτό θες να μου πεις. Τουλάχιστον. Εντάξει, αυτό που λες δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Είναι δικιά σου ιδεολειψία. Είμαι ψεκασμένος. Όχι, είναι δικιά σου ιδεολειψία. Δεν είπα ότι είσαι ψεκασμένος. Ιδεολειψία είναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν κατάσκοποι. Είπαμε, κατάσκοποι και πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών υπάρχουν. Φυσικά υπάρχουν. Τι είναι αυτοί, δεν είναι κατάσκοποι. Άντε πάλι. Σου λέω, το λες με έναν τρόπο, λες και είναι κανένα έγκλημα. Είναι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών. Κάποιος κάνει κάποιο. Που δεν ξέρεις τι ρόλο παίζουν. Ούτε εσύ ξέρεις όμως, ρε φίλε. Ούτε εσύ ξέρεις και είσαι απόλυτος. Μιλάς με απόλυτο τρόπο. Με αφήνεις, ούτε εσύ ξέρεις. Όχι, δεν σε αφήνω. Όταν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν ισχύει, δεν θα σε αφήσω. Εντάξει. Πες κάτι που ισχύει, ας πούμε, να το καταλάβουμε. Εντάξει, εγώ αυτό που ήταν να πω το είπα, τώρα ποιος θέλει καταλαβαίνει, ποιος θέλει. Απλώς δίνουμε αξία, το να δίνουμε αξία και σε πράγματα, αλλά και σε ανθρώπους που είναι ανάξιοι, δεν έχει, δηλαδή, λοιπόν, τι να πω. Πάλι συνεχίζεις με χαρακτηρισμούς. Εννοχλεί γενικώς. Το να βγαίνει οποιοδήποτε εδώ πέρα και να λέει για κάποιον, είτε είναι δημόσιο πρόσωπο είτε όχι, ότι είναι ανάξιος, ότι είναι έτσι και αυτό. Ναι, το ισχύει για μένα. Άλλο να του κάνεις κριτική, να πεις ότι δεν μ' άρεσε αυτό που έκανε ή εκεί πιστεύω ότι ήταν λάθος. Είναι άλλο πράγμα. Το να βγαίνω και να χαρακτηρίσω. Θέλω να συνεχίσω για τον ίδιο. Okay. Ήθελα να πω για μια και πιάσατε για τη Φόρμουλα 1. Τη Τίρελ την είχες προλάβει. Κάτι μου θυμίζει, ναι. Λοιπόν, η Τίρελ. Εγώ εντάξει, βασικά δεν είμαι με τίποτα, με κάποιον. Με τον εαυτό μου είμαι. Και αν μπορέσω να βοηθήσω, βοηθάω. Αλλά Τίρελ Χόντα ήταν. Έλα. Τίρελ Χόντα ήταν, δεν θυμάμαι. Ο Τίρελ ήταν όμως, η οποία ήταν καινοτόμος. Δηλαδή αυτή η πρωτοπαρουσίαση της αεροτομή, αυτή η πρωτοπαρουσίαση, η Τίρελ. Όπως και μια μέρα σκάει με 6 ρόδες. 4 πίσω και 2 μπροστά. Δηλαδή έκανε τέτοια, όλα αεροδυναμικές και όλα αυτά ήταν ιδέες, οι περισσότερες ήταν δικές της. Γι' αυτό ας πούμε μου άρεσε σαν ομάδα, μετά δεν ξέρω γιατί εξαφανίστηκε. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω, είναι το παιδιά μου το ποδόσφαιρο, έχει ξενερώσει, δηλαδή γιατί το συνεχίζουν το πρωτάθλημα, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, όχι μόνο το ελληνικό, αλλά και το Champions League, πώς το λένε, το πρωταθλητριών, όλα αυτά, για ποιο λόγο συνεχίζεται. Έχει ξαναδρώσει η πάντηζα μου. Η μισή είναι άρρωστη, χωρίς θεατές, το ένα το άλλο. Θα μου πεις εσάς είναι δουλειά σας και πότε κόπτεστε γι' αυτό. Εντάξει. Αλλά ο περισσότερος κόσμος έχει ξενερώσει με αυτό το πράγμα. Κοίτα, οποιοδήποτε τομέας της οικονομίας μπορεί να λειτουργεί, έστω και υπό διάζουσες συνθήκες όπως συμβαίνει με τώρα, καλό είναι να λειτουργεί. Μέσα σε αυτό εντάσσω και το ποδόσφαιρο. Μακάρι να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος. Δεν έχει καμία αξία. Τέλος πάντων, γι' αυτό η άποψή μου είναι. Για να μην καταχρώνουμε το χρόνο, καλή συνέχεια. Οκ, να είσαι καλά, Δημήτρη. Για χαρά. Συνεχίζουμε, καλησπέρα. Χαμηλώνουμε ραδιόφωνο. Μισό λεπτό, ναι. Μίτσο. Καλησπέρα, Αναστασία. Γεια σου, Μίτσο. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Εδώ. Ήθελα να παίρνω πω στο κύριο μενού. Προχώρα, δεν έχει μάτς, δεν έχεις πρόβλεψη, ναι, προχώρα, εντάξει. Δεν μου λες ο τερματοφύλακας, πώς πάει τερματοφύλακας, γιατί άκουσα ότι τραυματίστηκε. Εντάξει, ένα θηλαστικό τραύμα ήταν σε ένα δάχτυλο στο δεξιχέρι και έκανε 3 ράματα, δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι που θα τον κρατήσει. Αν δηλαδή θα συμμετάσχει κανονικά στο πρωτάθλημα, έτσι. Πιστεύω, ναι. Εντάξει. Αν και εγώ το είχα πει από εξ αρχής, αλλά χρειαζόμαστε και έναν τερματοφύλακα ακόμα, το είχα πει εγώ. Θα δούμε, στο τέλος της σεζόν θα κρυθεί και ο... Ξέρεις, γιατί ο Μιγέννητο, ξέρεις, υπάρχει τραυματισμός. Έχει τον Αθανασιάδη από πίσω, νομίζω. Έχει πόσα παιχνίδια στη Super League έχει ο Αθανασιάδης. Ναι. Επίσης και όπως και πει και ένας άλλος προλαλήσαντας και στα μπακ, και στα μπακ χρειαζόμαστε εκεί παίχτες. Το είπα και εγώ προηγουμένως ότι πρέπει να δει αυτές τις θέσεις στο μέλλον, τι παίχτες θέλει να έχει εκεί πέρα. Νομίζω ότι την παίρνει να ανεβάσει το δίκτυο της ποιότητας εκεί πέρα. Για τα μπακ βέβαια, ναι. Γιατί πρέπει να έχει και εκεί ποιοτικούς στα μπακ.
για να γίνει το κλικ κάτι παραπάνω που λένε. Mm-hmm. Τώρα όσο για την επίθεση πάει, η ομάδα είναι πλήρης μπορώ να πω, γιατί έχουμε παιχταράδες μπροστά. Και να πω επίσης ότι έχω πάρει και την ώρα για σπόρτη της Παρασκευής και έχει και το Γκαρσία. Έχει και τον Γκαρσία και, λέει, και τον έχει και φωτογραφία και λέει τούρμπο, ναι. Λέει ο Γκαρσία. Είναι τούρμπο. Εννοεί ότι είναι πολύ κοντά στο να είναι πανέτοιμος. Αυτό εννοεί. Ναι, ναι, όχι. Και αυτό. Αλλά τούρμπο είναι έτσι κι αλλιώς. Είναι τούρμπο γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορος και είναι πολύ καλός το ένας με έναν. Πιστεύω θα πάει καλά η ομάδα. Και, και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για την Ευρώπη? Δύσκολα. Οι ελπίδες είναι λίγες για την πρόκριση, αλλά πρέπει να πάρει η ΑΕΚ όσα μάτς περισσότερα μπορεί. Ναι, και να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Συμφωνώ. Αλλά κυρίως τώρα όσο για την πρόκριση, δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από άλλους. Ναι, σε μεγάλο βαθμό έχεις δίκιο. Ναι, και τι εννοώ με αυτό που λέω. Πρέπει οι Άγγλοι να κερδίσουν καθαρά τους Πορτογάλους μέσα. Στο αυτό, μέσα στη... Κοίτα, για την ΑΕΚ το θέμα ήταν το 3-0, Μίτσο. Εντάξει. Αν ήταν 1-0 ή 2-1 που η ήττα αυτή, ήσουν μέσα. Το 3-0 τα έχει κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα. Ναι, αλλά για να αποκριθεί η ΑΕΚ, τι είπα προηγούμενος, επαναλαμβάνω, ότι πρέπει οι Άγγλοι να κερδίσουν τους... Τώρα ναι, είναι σχεδόν προαπαιτούμενο. Να μην κερδίσουν οι Πορτογάλοι τους Άγγλους. Να μην πάρουν κάτι οι Πορτογάλοι. Γιατί άμα γίνει αυτό που είπα, άμα κερδίσουν δηλαδή οι Πορτογάλοι, καλή νύχτα Μαργαρίτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάπως έτσι. Και να κερδίσουμε κι εμείς εδώ βέβαια τους Πορτογάλους και τους Ουκρανούς. Καλά, τους Ουκρανούς τους έχουμε εδώ. Και να πάρουμε και κάτι. Κάτι να πάρουμε από τη Λέστερ εκεί πέρα. Δεν θέλουμε και πολλά. Είναι πολύ δύσκολο ο Μίτσο πάντως πλέον. Απλά σου λέω ότι η ΑΕΚ πρέπει να έχει τη λογική ότι σε όλα τα μάτια πρέπει να κατέβει για να πάρει βαθμούς. Ναι, τους χρειάζεται τους βαθμούς, έτσι κι αλλιώς. Εννοείται. Πρέπει να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται, ανεξάρτητα αν θα πάρει την πρόκριση ή όχι, και πρέπει να χτίζει και για το μέλλον της το ευρωπαϊκό. Ναι. Καλά, οπωσδήποτε βέβαια, γιατί και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά άλλα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση λίγο, Δημήτρη, να σε διακόψω. Δύο μηνύματα ήρθαν για την Tyrell, την εταιρεία που είπε ο Δημήτρης προηγουμένως, την ομάδα μάλλον στη Φόρμουλα 1, και τον διορθώνουν και στα δύο ότι είχε 6 ρόδες μεν, αλλά οι 4 ήταν λίγο μπροστά και οι 2 πίσω. Και όχι το ανάποδο. Δύο φίλοι στείλανε το ίδιο μήνυμα σχεδόν. Πάμε, Δημήτρη. Ναι. Όσο και για το μάτς αύριο, εκεί δεν το συζητάμε. Πρέπει να υπάρξει νίκη. Γιατί άμα δεν υπάρξει νίκη, έξω δεν παίζουμε, έξω. Ναι, αλλά ναι, οπωσδήποτε πρέπει να κερδίσει η Ελλάδα. Ούτε κουβέντα. Δεν υπάρχει, νομίζω δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη. Έγινε, εγώ, Δημήτρη. Λοιπόν, υπάρχει τηλεοπτικό. Ναι, ναι, ναι. Open, έτσι. Ναι. Τι ώρα. Και Κοσμοτέ TV. 10 παρατέταρτο. Πώς? 10 παρατέταρτο. Ωραία, θα το δω εγώ. Λοιπόν, αυτά. Καλώς, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτή τη στιγμή έχει 10 βαθμούς η Σλοβενία σε 4 μάτς, 8 η εθνική μας ομάδα στα ίδια μάτς, 2 το Κόσοβο, 1 η Μολδαβία. Προχωράμε, καλησπέρα. Ναι. Ναι. Λέγομαι Νέο. Ναι, Αλέξανδρε, ακούγεσαι λίγο περίεργα, δεν ξέρω. Ναι, έλα τώρα, με ακούς. Ναι, λίγο πιο μακριά από το τηλέφωνο. Ναι, βγάζω το hands free, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Τόσο μου έλα τώρα, με ακούς. Ναι, τώρα ακούγεσαι normal. Ναι, είχα το hands free, μπορεί, γι' αυτό. Mm-hmm. Καλά είσαι. Καλά, φίλε, εσύ. Χαίρομαι να είσαι, πάντα καλά, δεσέ. Λοιπόν, άκουγα με προσοχή την κουβέντα που είσαι με τον Πάτροκλο και τον φίλο τον Αχιλέα για τα θέματα Λιβάια Ολιβέρα, και έχω να πω το εξής. Ένα Λιβάια έχουμε, ρε φίλε. Όχι ένα Λιβάια, έχουμε βασικά πολλούς καλούς παίχτες. Αλλά ο Λιβάια είναι από τους λίγους, όχι θα έλεγα, αλλά αν είναι στα κάτω, δηλαδή μπορεί να πάνε μόνο σε ένα παιχνίδι. Και κάνει διαφορά και είναι πολύ στην παρουσία του όταν είναι στα καλά του. Αν τον χάσουμε και αυτόν,
δεν νομίζω να... Βασικά δεν πρέπει να το χάσουμε. Και όσο για τα λάθη που έκανε με την Πράγκα, ξέρεις τι γινόταν. Έχω παρατηρήσει κάτι που το έχει κάνει αυτό ο Λιβάη και στο τελικό. Η μπάλα στο τελικό με τον Ολυμπιακό δεν ανέβαινε με τίποτα και αναγκάζεται τον Ολυβάη να κατέβει από το κέντρο και πίσω με αποτέλεσμα να κάνει λάθος. Αυτό γίνεται και στην Πράγκα. Άστο, για το μάτσο με τον Ολυμπιακό μην τον δικαιολογείς. Με τον Μπρούνο έπαιζε απέναντί του, που το παιδί έπαιζε πρώτη φορά στη ζωή του δεξί μπακ και δεν επιχείρησε ούτε μια φορά να πάει στο ένας με έναν. Άστο. Δεν έχει δικαιολογία. Ναι. Για την εικόνα του σε αυτό το μάτσο ο Λιβάη και κανένα δεν έχει δικαιολογία, αλλά ειδικά ο Λιβάη. Ναι, σίγουρα. Αν έχει τον Μπρούνο, όντως. Που δεν έπαιζε βασικός όλο το τέτοιο. Ήταν αδικαιολόγητος, αλλά το λάθος που κάνει που ξεκινήσει το κολ δεν είναι 100% δικαιολογία. Άλλο γιατί... αυτό το ξέχασα. Καταλαβαίνω. Mm. Αυτό το ξέχασα, δεν άκουσα τι πες. Το ξέχασα ότι έκανε και το λάθος με το. Στον κολ. Σωστά. Ακόμα χειρότερα. Ναι, αυτό είναι και στην Πορτογαλία, φίλε. Που δεν έπαιζε και στη θέση του και χανόταν κιόλας. Αλλά μου πήγε και στη θέση του να έπαιζε από τη στιγμή που έβλεπε. Στο κέντρο το έκανε το λάθος με τον Ολυμπιακό. Στο κέντρο το έκανε το λάθος. Όχι. Πολύ πίσω από το κέντρο. Πίσω από το κέντρο και προς την άμυνα. Δεν ήταν πλάγια. Ναι, όχι, εντάξει. Αλλά σε όποια θέση και αν είναι, αν βλέπουν ότι δεν ανεβαίνει πάλι, κατεβαίνει. Δηλαδή αυτό το έχει κάνει πολλές φορές ο Λιβάη. Και αυτό ξέρει κάπως τον δικαιολόγο, γιατί οι ευθύνοι έχουν εκεί τα χαφ. Που δεν αναβάζουν την μπάλα. Ή τα μπακ, ξέρω εγώ. Όποιος έχει την ευθύνη. Τώρα για τον Ολιβέρα που θέλω να πω, φίλετε, σου ότι... Κάτσε να δεις. Θέλω να σας συγκρίνω με τον Ελαραμπή. Λίγο. Και θα σας το συγκρίνω γιατί παίρνουν τα ίδια λεφτά περίπου. 1,050 σύμφωνα με τον Κώστα τον Μιαούλη, ο Ολιβέιρα. Και 1,400 με 1,500 πίνει ο Ελαραμπή. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί ο Λαραμπή να είναι πάντα σχεδόν στα καλά του, να βοηθάει, ενώ ο Λιβέρα να μην είναι. Γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να είναι καλύτερος παίκτης, δεν σου πω, Αλέξανδρο. Ναι, όμως, αυτά είναι για μένα δικαιολογίες που ακούω από πολλούς, δεν θα πω από σένα, αλλά από πολλούς φίλους μου αλυσίδες εδώ πέρα, που ζητάω εδώ στον ημιτό, γιατί εδώ είμαστε και στο Βίρον, έχουμε πολύ λαό, η αλήθεια είναι της ΑΕΚΑΡΑΣ, και μου λένε ότι... Ότι δεν μπορεί, ότι τον έχει πάρει από κάτω και αυτά. Όταν παίρνεις 1,050, πόσα παίρνεις, 1,200, δεν είναι δικαιολογήσει. Πρέπει να παίρνεις μόνο σου και να παίρνεις το μάτς. Όπως ο Λιβέρα, αυτό φίλε, δεν το έχει κάνει. Δεν έχει σκοράρει σε τέρπι. Και σε τέρπι που είχε σκοράρει με το Παναθηναϊκό, εντάξει, να πω ότι ήταν επιθετικό φόλο γιατί είχε τραβήξει τη φανέλα του Κολοβίτσιο, αν θυμάσαι. Αλλά πίσω δεν ήταν. Αλλά δεν πήγαμε για κάτι, κατάλαβες. Δηλαδή, ναι με σκοράρει σε τέρπι, αλλά δεν πήγαμε για κάτι. Εγώ τον ήθελα με το βασικό μας ανταγωνιστικό. Και στην ήττα με 3-2 στην κανονική σεζόν είχε σκοράρει με τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν αυτό το κόλλο του Κουρπέλη. Όχι, τελικά ήταν του Λιβέρα αυτό. Γιατί οι speakers, δεν θέλω να πω ονόματα, οι δύο τους, είχαν πει ότι... Όχι, ο Λιβέρα είχαν πει... Ναι, ότι όχι. Είχαν πει ότι η επαφή τελευταία ήταν από τον Κουρπέλη γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει δείξει ότι μπορεί να πάρει μόνο στο παιχνίδι. Για τα λεφτά που παίρνει δεν το έχει δικαιολογήσει για μένα. Και για μένα θα ήταν το καλύτερο να τον πουλήσουμε, να το πουλάγαμε το καλοκαίρι και να φέρναμε τον Αραούχο. Αφού ο Αραούχο μας έχει δείξει, μπορεί να μην βάζει τόσο απλό κόλλο. Κοίτα, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Ο Λιβέρα έβαλε περισσότερα κόλλα από ότι ο Αραούχο. Τη χρονιά του πρωταθλήματος ο Αραούχο έβαλε 11. 13 βασικά. 2 στο κύπελλο και 11 στο πρωτάθλημα. Ενώ ο Λιβέρα έχει βάλει 16, 14 πρωτάθλημα και 2 κύπελλο. Μπορεί να δεν υπήρχαν play-off, θα μετράγαμε κάτω από 10 τον Λιβέρα, πίστεψέ με. Goal. Κάτω από 10 goal. Ο Αραούχο, φίλε μου, βάζει πολύ κρίσιμα goal. Και είναι δημιουργικό στερφόρ. Βγαίνει με περιοχή, δίνει πάσες. Έχει πολλά ο Αραούχο. Ο Λιβέρα αυτά δεν τα έχει. Όπως και ο Ανσαριφάτε που έχει κάνει την πολύ καλή κίνηση, πως το έχω ξαναπεί νομίζω τους προάλλες, με τη Wolfsburg στο 2-1. Αυτό ο Λιβέρα θα μπορούσε να το κάνει. Δεν ξέρω. Δηλαδή εσύ τι πιστεύεις αυτό που λέω. Έχω αδικό. Την κίνηση αυτή τη χορευτική δεν την έχει ο Ολιβέρα. Έχει άλλα πράγματα ο Ολιβέρα όμως. Τέλος πάντων, εγώ δεν αμφισβητώ την αξία του φίλε. Είναι επιθετικός πολύ υψηλού επίπεδου. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε τέτοιος παίκτης που έρχεται εδώ μπορεί να το βγάλει. Ναι, μέχρι στιγμής δεν το έχει βγάλει. Θα δούμε πώς θα το κρίνουν στην ΑΕΚ. Το πράγμα. Πάντως δεν έχει φύγει ο Λιβέρα από την ΑΕΚ, έτσι. Γιατί μιλάμε πολλές φορές. Ναι, αλλά πώς μπορούμε να λέμε ότι είναι υψηλό παιδί όπως την υποθέτω έχει αποδείξει. Και ένας φίλος μου έλεγε, το φέραμε τον Ολιβέρα, είναι τρομερός παίκτης. Θα του λέω, κάτσε. Γιατί ξέρεις, εγώ όταν φέραμε τον Ολιβέρα, ήμουνα κόμψη-κόμψα. Και ενθουσιασμός ήμουν, αλλά ξέρεις, με μια
επιφυλακτικότητα ότι μπορεί να μην πιάσει. Και εγώ ότι δεν έχει αποδείξει αυτό που αξίζει, αν το αξίζει όντως, έτσι. Έχω φίλε αυτό πιστεύω να σου πει. Και μου είπε ο φίλος μου αυτός, ο Θάνος να είναι καλά να μας ακούει, ότι σαν βιογραφικό μου λέει είναι ο καλύτερος. Του λέω κάτσε να δούμε στο χορτάρι και μετά θα πούμε. Έτσι είναι. Πάντα στο χορτάρι βλέπουμε, Αλέξανδρε. Πάντα στο χορτάρι. Έγινε κατανοητός για τον Ολιβέρα, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Έλα, για χαρά. Προχωράμε, καλησπέρα. 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 Τι κάνουμε, Τάσο, Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Τι γίνεται. Καλά, φίλε. Θέλω να μου πεις ποιοι επιστρέφουν την Κυριακή. Ποιοι επιστρέφουν την Κυριακή, καλή ερώτηση. Ελπίζω οι τρεις που βγήκαν αρνητικοί τώρα στα τελευταία τεστ που κάνανε να είναι διαθέσιμοι. Δεν εννοώ για το, από τον ιό. Ποιοι επιστρέφουν την Κυριακή από τραυματισμό. Όλοι σίγουρα. Μια μικρή επιφύλαξη ακόμα για τον Λιβάη, ανάλογα με το πώς θα πάει και στις προπονήσεις αυτής της εβδομάδας. Αλλά νομίζω κατά 90% όλοι. Το πουλέν μου, ο Σιμάνσκι, πότε επιστρέφει. Είναι μέσα ο Σιμάνσκι για την Κυριακή. Μέσα είναι, έτσι. Ναι, βέβαια. Ωραία. Έχει ξεκινήσει και προπονείται κανονικά πριν τη διακοπή. Καμιά εβδομάδα πριν τη διακοπή. Α, το χάσα μάλλον. Κάτι ακόμα. Ό,τι και να γίνει στην Ευρώπη, πρέπει εμείς να πάρουμε βαθμό από τη Λέστερ. Εκτός αν κάνουμε τη μεγαλύτερη νίκη μας, ξέρω εγώ, 1-4-0 με την Μπράγκα. Ναι. Ένα και ένα Να κερδίσει την Μπράγκα, ας πούμε, οποιοδήποτε σκορ και να πάρει κάτι από τη Λέστερ με δεδομένο ότι θα έχει κερδίσει και τη, ναι, και τη Ζόρια ξανά. Γιατί δεν νομίζω η Ζόρια να κόψει βαθμό από την Μπράγκα. Δύσκολο. Οπότε μάλλον θα πρέπει εσύ να πάρεις κάτι από τη Λέστερ. Στην Ουκρανία τη δυσκόλεψε αρκετά βέβαια. Ναι, το είδα και εγώ αυτό και λέω... Εμείς ήμασταν τόσο καλοί, χάλια. Της βγήκε της ΑΕΚ το παιχνίδι πάρα πολύ καλά από την αρχή, φίλε. Δεν είναι, και την έκανε να φαίνεται χειρότερη ομάδα από την τη Ζόρια. Θέλω να πω κάτι το ότι πιστεύω για την ομάδα μου από αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής. Πιστεύω ότι θα δέσει η ομάδα στην άμυνα. Δεν θα τρώει τόσο εύκολα γκολ. Αλλά έχει ένα θεματάκι λίγο και πρέπει να το κοιτάξουν αυτό τα Χριστούγεννα. Αν έχουμε μεταγραφές για τα back, δεξί και αριστερό back. Τα είπαμε Δημήτρη τώρα πολύ, ναι, ώρα και αναλυτικά για αυτό το θέμα, τώρα μην λέμε πάλι τα ίδια. Ενδεκαδάτα όμως. Δηλαδή τα back σου πρέπει να είναι ενδεκαδάτα για να κάνεις το κλικ. Από τώρα για Λιβάγια, για Ολιβέιρα, για τέτοια παιδιά όλα είναι, ξέρεις, είναι κάπως περίεργα. Άμα ο Ολιβέιρα σκοράρει στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και κερδίσει 1-0 με τον γκολ του Ολιβέιρα, θα τον δούμε αλλιώς. Ένα πράγμα, αυτό είπα και εγώ. Αυτό φαίνεται. Όσες βρώμικες δουλειές και να κάνει... Ήδη βλέπεις πόσο άλλαξε το κλίμα με τον Λιβάγια από ένα παιχνίδι με τη Ζόρια. Ναι, έκανε ένα παιχνίδι... Αυτό, ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, έβαλε ένα γκολ με τη Λέστερ, έκανες, ξέρω εγώ, το 0-1 και πέρασε στην Ευρώπη. Δηλαδή, υπάρχουν 3-4 κομβικά μάτς που μπορεί να παίξει, να βάλει 2 γκολ, να αλλάξει όλη τη ροή της ιστορίας και να αλλάξει όλο το κλίμα. Αυτή είναι και η φύση του επιθετικού, έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, Τάσο, άμα έχουμε κανένα άλλο νέο. Όχι, δεν έχει τι νέο να έχει τώρα η ομάδα. Ταλαιπωρήθηκε πολύ όλη την εβδομάδα. Ολονών το μυαλό είναι στο πώς θα ξεπεράσει αυτή την ιστορία το γρηγορότερο δυνατό. Να δούμε πώς θα είναι και τα τεστ της Δευτέρας. Άσχετα από τον ιό, τέλος πάντων, που είχαν υπέσταση και τέτοια, ξέρω εγώ, η διακοπή ήρθε στο καλύτερο μέρος. Είδα την ομάδα ήταν πολύ σκασμένη. Ναι, ήταν σκασμένη. Από την άλλη, Δημήτρη, το να σου κοπεί και τελείωσε ο ρυθμός όμως, δηλαδή τόσο πολλοί παίχτες να βρεθούν εκτός προπόνησης, δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή, το normal θα ήταν δηλαδή να μην το είχε περάσει αυτό η ΑΕΚ, να είχαν πάρει κανένα 2 μέρες ρεπό με το ξεκίνημα της διακοπής και μετά να δουλεύανε κανονικά στην προπόνηση. Κάτι με πολλούς δεν έχει γίνει και θα δούμε. Ναι, αλλά αυτό όχι. Εγώ για την διακοπή ήθελα να πω ότι ήρθα στον κατάλληλο
χρόνο τέλος πάντων, και, αλλά ήρθε αυτό μετά με τον ιό που αυτό τους έριξε δηλαδή πίσω, τους έριξε το ρυθμό. Τώρα θα δούμε την Κυριακή. Όπως λέμε, Κυριακή κοντή γιορτή. Εγώ πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά. Και θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε κάτι καλύτερο από πέρσι. Υπάρχουν προϋποθέσεις φέτος, ναι, φαίνεται. Και βαθμολογικά φαίνεται πλέον, γιατί πέρσι πριν από τη δεύτερη διακοπή, για παράδειγμα, η ΑΕΚ είχε μείνει ήδη πάρα πολύ πίσω. Τώρα είναι καλά, είναι μέσα στη μάχη της κορυφής. Σε λιγότερες αγωνιστικές βέβαια μέχρι στιγμής, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή μένουν ακόμα 3-4 παιχνίδια για να κάνεις την κρίση, να πεις ότι είμαστε πολύ καλύτερα από τις δύο προηγούμενες σεζόν. Αλλά έχει περισσότερες επιλογές πλέον η ομάδα. Πολύ περισσότερες και καλές επιλογές. Ναι, βλέπω ότι κάτι θα γίνει και θα το βάλει τον γκολ. Δεν υπάρχει δηλαδή. Μόνο εκεί στην Πράγκα, δεν ξέρω. Το βλέπα, ας πούμε, και με άλλους μαζί. Δεν μπήκε τον γκολ, ρε Δημήτρη. Απλό είναι το θέμα. Ναι, αυτό, δεν μπήκε τον γκολ. Αλλά την έκανε τη μεγάλη. Δηλαδή, ξέρω ότι θα έχει τη μεγάλη της την ευκαιρία. Θα την έχει, δεν υπάρχει περίπτωση. Μόφουν και να παίξει. Τέσσερις είχε στην Πράγκα. Δεν κατάφερε να κάνει έστω τη μία, που ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αν ήταν εκείνη. Ακόμα και για τον τελικό που άκουσα που είπατε. Και εκεί ακόμα είχε τρεις ευκαιρίες. Πριν φάει τον γκολ, έχει μια ευκαιρία που χάνεται πάνω από τη γραμμή. Ναι, Ολιβέιρα. Και για τον γκολ, για μένα δεν φταίει ο Λιβάγια. Ωραία, τον έδωσαν την μπάλα, το Λιβάγια την έχασε. Από πίσω πρέπει να έχεις κάποιους αμυντικούς. Ο άλλος πριν πάει μπάλα στο Λιβάγια, έχει ξεκινήσει από αριστερά και τον έχει περάσει, έχει περάσει το κέντρο. Και σε δύο πάσες δεν έχει προλάβει να γυρίσει πίσω για να καλύψει τη θέση του. Εντάξει, αποσυντονίστηκε τελείως η άμυνα από το λάθος βέβαια εκεί πέρα του Λιβάγια. Δεν ήταν και στην καλύτερη του βραδιά. Και ο Σβάρνας και ο Λόπες εκείνη τη στιγμή, για ποιους λες, για αυτούς δεν λες. Για τον Λόπες λέω, ειδικά για τον Λόπες. Ναι. Σε εκείνο το μάτς παρέπε, δηλαδή όποτε πήγε την μπάλα από εκεί έκλαιγα τα βάθια. Λέω όχι. Δεν ξέρω. Μετά τον τραυματισμό του δεν γύρισε. Εντάξει, έχει και κάποια καλά παιχνίδια βέβαια. Δεν είναι ο παίχτης όμως που ήταν τον πρώτο 1,5 χρόνο πριν τραυματιστεί σίγουρα. Ακόμα. Ο Λόπες ξέρει σε ποια παιχνίδια είναι καλά. Πολύ καλός. Σε αυτά που έχουμε, που λέμε με τις μικρές ομάδες. Δηλαδή τις κάτω της βαθμολογίας. Ναι, δεν είναι και λίγο, γιατί τη ζημιά την παθαίνεις εκεί πέρα τα τελευταία χρόνια. Εκεί την παθαίνεις, ναι. Γι' αυτό τα μάτια είναι πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλό. Σου δίνει μια εξτρά λύση, σου δίνει κάτι εξτρά εκεί μπροστά. Αλλά για τα άλλα λίγο δύσκολος είναι. Έγινε, Δημήτρη. Να σας απασχολώ κι άλλο. Να είστε καλά, ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά, φίλε, και εσύ. Έγινε. Γεια χαρά. Προχωράμε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα. Να χαίρεσαι. Δεν άκουσα το όνομα, συγγνώμη. Ο Λευτέρη. Γεια σου, Λευτέρη. Τι κάνεις? Καλά. Έχω να μιλήσει μια φορά. Ο Ολιβέιρα με κορδέλα έπρεπε να πάει στην Γκουλς. Mm-hmm. Και δεν μου λες, η προσφορά της Γκουλς ήταν 4 εκατομμύρια ή 2. Και η ΑΕΚ ζήταγε 6, αν θυμάμαι καλά. Προσφορά επίσημη δεν είχε γίνει ποτέ. Είχε γίνει, έτσι. Δεν είχε γίνει, φίλε. Κάτσε, περίμενε. Γιατί έχω μιλήσει με το Κέτσε. Ναι, αποκλείεται να σου είπε και ο Κέτσε ότι έγινε επίσημη πρόταση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, το λέω εγώ. 4,5 εκατομμύρια. Ναι, δεν αποκλείεται, αποκλείεται να σου είπε ο Κέτσε ότι έγινε επίσημη πρόταση. Αυτό που είχε γίνει είναι ότι είχαν πει στην ΑΕΚ ότι μπορούν πιθανότατα να φέρουν μια πρόταση που θα είναι περίπου τόσο, και η ΑΕΚ είπε ότι εγώ τον Ολιβέιρα τον δίνω μόνο με τη ρήτρα. Οπότε η επίσημη πρόταση δεν ήρθε ποτέ. Και αυτό σίγουρα σου έχει πει και ο Κέτσε, το ξέρω γιατί το έχω συζητήσει και με τον Κέτσε πάρα πολλές φορές και κατηδίαν. Δεν ξέρουμε τι είναι έτσι. Ναι, ναι. Δεν είμαι και σίγουρο. Ναι. Αλλά είχα πει ότι ο Ολιβέιρα έπρεπε να πάει με κορδέλα. Σιγκούς. Τέλος πάντων. Επειδή σε εκτιμώ, ειλικρινά σε εκτιμώ, πες μου την πρόβλεψη που θα είναι η ΑΕΚ φέτος. Πρόβλεψη.
Δεν είπα ότι θα είναι. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα, ΑΕΚ. Λόγω ασαλήφα. Όχι, γιατί... λόγω γενικά της ομάδας που έχει, πιστεύω ότι μπορεί να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα. Και υπό προϋποθέσεις να το πάρει. Από τις μεταγραφές που έχει κάνει η ΑΕΚ. Από τι φτιάχνονται ελευθέρωμοι οι ομάδες, από τους παίχτες που έχουν. Εννοείται, ναι, με βάση τους παίχτες που έχει, το λέω. Η καλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει, κατά τη γνώμη μου, είναι ο ΑΣΑΡΙΦΑ. Κάτσε εσύ, Λευτέρη, τώρα, αν θυμάμαι καλά, εσύ δεν μου έλεγες για τον ΑΣΑΡΙΦΑ ότι δεν έκανε. Όχι, όχι. Λάθος κάνω. Α, δεν τον μπερδεύτηκα κανέναν. Εντάξει, ναι. Έχω πει ότι δεν γίνεται η ΑΕΚ να μαζέψει ό,τι αφήνει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και. Αλλά για τον Σαριφάτ είναι ποιοτικός παίκτης, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Αλλά δεν γίνεται η ΑΕΚ ό,τι αφήνει ο Παραθυναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, να τα μαζέψει η ΑΕΚ. Γιατί έχει μαζέψει κάποιον που άφησε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και αυτά. Ναι. Ο Μακρυμάλη του Παραθυναϊκό, ποιος ήταν ο... Το Μακρυμάλη του Παραθυναϊκού... Ο Κοτσίδας. Κάτσε, κόλλησα τώρα. Πού δεν το έχει τώρα. Το Χουλτ. Το Χουλτ. Ναι. Αυτό Παραθυναϊκό, τι έκανε. Το Χουλτ η ΑΕΚ τον πήρε τότε από τον Παναθηναϊκό πριν μείνει ελεύθερος. Ναι, αξιοποίησε μια ευκαιρία και τον πήρε τότε. Τι έκανε, έκανε κάτι. Ήταν μέλος της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα και από τα δυνατά μέλη. Δηλαδή έπαιξε πολλά παιχνίδια. Και της ομάδας που πήρε την πρόκριση για το Champions League. Τι άλλο να κάνει. Άλλο αν μπορούσε να έχει κάποιο καλύτερο παίχτη και αν μετά από κάποιο διάστημα πια δεν της χρειαζόταν ο Χουλτ. Αλλά ότι δεν πρόσφερε ο Χουλτ δεν μπορεί να το πει κανένας. Δεν πρόσφερε αυτά που έπρεπε. Όχι δεν πρόσφερε. Να είμαστε... Έτσι, μια χαρά μέσα στις δυνατότητες που είχε ο ποδοσφαιριστής, ό,τι είχε το έδωσε. Δεν πιστεύω ότι ήταν κακός για την ΑΕΚ ο Χουλτ. Μια χαρά τα πήγε. Όσο η ομάδα χρειάστηκε να βασιστεί πάνω. Δεν μου λες, γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Σε ποια θέση βρίσκεται η ΑΕΚ στην Ευρώπη? Τι εννοείς, στον ομιλό? Όχι, όχι, στη κατάταξη. Δεν το έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή, φίλε μου. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Δεν ποια μπορείς θέση, να το δεις και να θέση... το μετά. Στην πορεία θα προσπαθήσω να το δω και όσο ακούς να το πω. Ναι. Και την επόμενη χρονιά, πόσα, γιατί άκουσα σήμερα ότι μπαίνουν πιο... Την επόμενη χρονιά είναι η άλλη διοργάνωση, πλέον η τρίτη διοργάνωση που υπάρχει και νομίζω η ελληνική ομάδα στο Europa League δεν θα υπάρχει εκτός αν ο πρωταθλητής αποκλειστεί στα προκριματικά και πάει. Προκριματικά Champions League. Φυσικά, ναι. Ο δεύτερος. Όχι. Δεν μπαίνει προκριματικά. Όχι, όχι. Europa League. Δεν θα έχει ομάδα στο Europa League η Ελλάδα κανονικά από το πρωτάθλημα ή από το κύπελλο. Καμία. Δηλαδή σε μια κατηγορία πιο κάτω. Ναι, θα είναι στο Europa Conference League, έτσι θα λέγεται αυτή η διοργάνωση. Πιο κάτω. Ναι, ναι. Πιο κάτω από τη Europa League. Mm-hmm. Καμία ομάδα στη Europa. Καμία. Στο είπα. Οπότε καταστροφή. Ναι, ναι, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ανέβει θέση στη βαθμολογία η Ελλάδα. Καλημέρα μου. Να είσαι καλά, φίλε. Γεια χαρά. Λοιπόν, να πάνω που λέει και ένας φίλος, γιατί δεν διαβάζουμε καθόλου μηνύματα. Φίλε, πήγαινε τρένο μέχρι τώρα με τις γραμμές και συνήθως εγώ δεν θυμάμαι να διαβάζουμε και πολλά μηνύματα, ειδικά όταν υπάρχουν πάρα πολλές γραμμές. Και να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω και κάτι τρομερό. Μια παρέμβαση του Δημήτρη βλέπω πάλι που επιμένει για τις ρόδες, χάρη, ότι ήταν τα Ιρέλ 4 ρόδες μπροστά και 2 πίσω, λέει, το έχουν δει ανάποδα. Αυτά, ένας φίλος λέει ότι όντως ο Λευτέρης Πέρ προηγουμένως ήταν καλά, θυμήθηκα, που έλεγε για τον Ανσάρι Φάρτ. Κοίτα, εγώ σε αυτό που αντέδρασα ήταν... ότι παίρνει ό,τι πετάει ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός. Δεν είναι έτσι. Τον Ασαριφάρτ, όπως μου θύμισε και ο Χάρης εδώ πέρα σωστά, τον είχε πουλήσει ο Ολυμπιακός. Έφυγε από τον Ολυμπιακό σαν πρώτο σκόρερ της Super League.
όχι ως αποτυχημένος. Για τον Δε Σάκχοφ, θέλω να θυμίσω ότι ήταν μία από τις βασικές αιτίες που ο προπονητής τότε του ΠΑΟΚ Λουτσέσκου είχε έρθει σε διαμάχη με την διοίκηση. Γιατί ήθελε να μείνει οπωσδήποτε ο Σάκχοφ και, αν θυμάμαι καλά, και τον Γκάνιας ήθελε να κρατήσει, αλλά κυρίως τον Σάκχοφ. Και μάλιστα και το συμβόλαιο που είχε και στον ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ μεγάλο ο Ουκρανός. Σαν απόλυτα πετυχημένος έφυγε, σαν πολύ σημαντικό στέλεχος της ομάδας που πήρε και τον Ντάμπλ το 18-19. Και γι' αυτό εξ αρχής, όσοι τουλάχιστον τον είχαμε παρακολουθήσει προσεκτικά αυτόν τον παίκτη στην πορεία του στον ΠΑΟΚ, ήμασταν σίγουροι ότι η ΑΕΚ έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Όπως και για ένα φίλο που ρωτάει για το πόσες νίκες θέλει ακόμα η ΑΕΚ να μπει του χρόνου στους ισχυρούς, νομίζω, φίλε, ότι είναι παράμετρος που αφορά και αποτελέσματα άλλων. Η ΑΕΚ χρειάζεται όσο περισσότερες νίκες γίνεται γενικώς. Γι' αυτό το λέω από την αρχή, μετά την είδα από την Πράγκα που ξεκίνησε η κουβέντα, τι γίνεται με την πρόκριση. Νομίζω ότι είναι λάθος να εστιάζουμε στην πρόκριση και γιατί είναι πλέον πολύ δύσκολη μετά από αυτό το αποτέλεσμα στην Πορτογαλία και τις δύο ήττες που έκανε η ΑΕΚ στο ξεκίνημα. Αλλά και γιατί κυρίως η ΑΕΚ δεν πρέπει να απογοητευτεί και πρέπει να αντιμετωπίσει όλα τα παιχνίδια ανεξάρτητα τι θα γίνει με την υπόθεση πρόκρισης μέχρι το τέλος πάρα πολύ σοβαρά, γιατί πάρα πολύ απλά χρειάζεται τους πόντους. Και επιμένω για τη Ζόρια, και ένας φίλος στέλνει ένα μήνυμα ότι δεν είναι τόσο κακή ομάδα όσο φάνηκε στο μάτς με την ΑΕΚ, και αυτή την εικόνα την είχαν και από πριν και οι άνθρωποι της ΑΕΚ και δεν αλλάξαν γνώμη μετά. Θεωρούσαν ότι όπως πήγε το παιχνίδι η Ζόρια έκανε πίσω με την πολύ καλή εικόνα της ΑΕΚ και δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος ούτε στην Αθήνα. Ο Γρηγόρης από την Καλυθέα με ρωτάει γιατί το περσινό καλοκαίρι στήριζα τόσο πολύ τον Καρντόσο. Πρώτα απ' όλα, δεν θυμάμαι κανέναν που να είχε πρόβλημα με τον ερχομό του Καρντόσο και από τους συναδέλφους μου σε όσα γράφαμε. Εγώ είχα γράψει ένα κομμάτι ότι η επιλογή του Καρντόσο ήταν σωστή, είτε πετύχει είτε δεν πετύχει. Αυτός ήταν ο τίτλος που είχα βάλει μάλιστα στο συγκεκριμένο κομμάτι και το λέω γιατί κάποιοι μου το στέλνουν και μου λένε να τι έλεγες τότε. Και πολύ απλά, εντάξει, δεν το λέω εγωιστικά, νομίζω ότι δεν έγινε πολύ κατανοητό τι έλεγα, αλλά όποιος διάβασε το συγκεκριμένο κείμενο, νομίζω ότι πολύ δύσκολα δεν κατάλαβε. Αυτό που έλεγα ήταν ότι η ΑΕΚ την απόφαση την είχε πάρει μέσα από μια ορθόδοξη διαδικασία. Είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους τι θέλουν να δοκιμάσουν, τι είδους προπονητή θα θέλανε να εμπιστευτούν, τι μοντέλο ποδοσφαίρου θα θέλανε να προσπαθήσει να ακολουθήσει η ΑΕΚ. Δεν υπήρχαν πολλές διαφορετικές απόψεις και τελικά να επικράτησε κάποια με αδιευκρίνιστα κριτήρια. Ήταν σίγουροι όλοι στην ομάδα ότι θέλανε να πάνε με αυτόν τον προπονητή. Αυτό ήταν θετικό, κάτι με. Και γι' αυτό έγραφα ότι πετύχει, δεν πετύχει ο Καρντόσο. Η διαδικασία ήταν σωστή. Τον είχαν παρακολουθήσει καιρό, είχαν άποψη για τα δυνατά του στοιχεία. Ενδεχομένως να μην δικαιώθηκε, όχι ενδεχομένως, σίγουρα δεν δικαιώθηκε αυτή η άποψη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ανορθόδοξη διαδικασία με την οποία πήγε η ΑΕΚ να πάρει τον Καρντόσο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι μετά από το μάτς με την Ξάνθη, όντως δεν υπήρχε κανένα περιθώριο η ομάδα να συνεχίσει, γιατί είχαν πια παρατηρηθεί και διαλυτικά φαινόμενα. Και θα συμφωνήσω με αυτό που το λέει και ο Κώστας Κετζόγλου εκείνο τον καιρό, το θυμάμαι, ότι αν η ΑΕΚ πήγαινε στην Τραπεζούντα να παίξει τη ρεβάνς με τον Καρντόσο στον Πάγκο, θα είχε κινδυνεύσει με διασύρμο. Αντίθετα, με την κίνηση που έγινε, λίγο ήθελα ακόμα για να πάρει και την πρόκριση. Για τον Σαμπανάζοβιτς μου θυμίζει ένας φίλος ότι δεν τον ανέφερα στην κουβέντα που έκανα προηγουμένως για τους χαφ που έχει η ομάδα. Ναι, έχεις δίκιο. Το ξέχασα, συνήθως δεν ξεχνάω τον Σαμπανάζοβιτς, ίσα-ίσα, που εγώ θεωρώ ότι ο ποδοσφαιριστής αυτός έπρεπε να έχει πάρει περισσότερες ευκαιρίες ή τέλος πάντων έπρεπε να υπάρχει ένα πολύ πιο συγκεκριμένο πλάνο για το πώς πρέπει να τον διαχειριστεί η ομάδα. Και αυτό το λέω μόνο και μόνο από την απέτηση που βάζει το οικονομικό. Η ΑΕΚ πλήρωσε κοντά μισό εκατομμύριο για να τον αγοράσει και αυτό είναι που με προβληματίζει εμένα περισσότερο. Είναι να έχει περάσει, ας πούμε, περίπου 1,5 χρόνο τώρα κοντά που είναι στην ομάδα και ακόμα να μην έχει κανένα ξεκάθαρο ρόλο, ούτε να έχει πάρθει κάποια απόφαση για το τι θα ήταν καλύτερο, όπως για παράδειγμα αν θα ήταν καλύτερο να πάει δανεικό στο προηγούμενο καλοκαίρι, ενδεχόμενο στο οποίο νομίζω αντέδρασε και ο προπονητής, αλλά εδώ έχουμε μια αντίφαση, γιατί από τη μία
αντέδρασε, από την άλλη δεν τον βλέπει καθόλου. Ακόμα δηλαδή τώρα και στην περίοδο που η ΑΕΚ είχε μεγάλο πρόβλημα με τις απώλειες στα ΧΑΦ και παίζανε συνέχεια ο Κρίσιτς και ο Σάκοβ, για να περάσει στο γήπεδο Σαμπανάζοβιτς έπρεπε να συμβεί, να φτάσουμε στα άκρα, κάποιος να σκάσει, να γίνει, να χρειάζεται να κάνει κάποια αλλαγή τακτικής η ομάδα στο τέλος. Είναι φανερό ότι δεν έχει την εκτίμηση του προπονητή. Ωστόσο, επειδή οι προπονητές σε εκτιμήσεις τους δεν είναι αναγκαστικά σωστοί πάντα, κάποια φορά μπορεί για κάποιο ποδοσφαιριστή να πέσουν έξω ή το στυλ του κάποιου ποδοσφαιριστή να μην εκφράζει ένα συγκεκριμένο προπονητή, και επειδή ο Σαμπανάζοβιτς είναι μια επένδυση για την ΑΕΚ πάρα πολύ σοβαρή, νομίζω ότι πολύ σοβαρά πρέπει να αντιμετωπιστεί και η διαχείρισή του στο μέλλον. Αν όχι αναγκαστικά άμεσα μέσα στην ΑΕΚ, τότε κάπου με ένα δανεισμό προσεγμένο, καλό, που να τον βοηθήσει να επιστρέψει σε καλύτερο επίπεδο. Λέει ένας φίλος ότι όσο η ΑΕΚ δουλεύει το μαγαζί με βάση το συνέστημα, θα την κάνουν ό,τι θέλουν προβληματικοί χαρακτήρες τύπου Βράνιες και Λιβάγια. Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, φίλε, αλλά εμένα προσωπικά δεν με χαλάει να υπάρχει και το συνέστημα, αν υπάρχει κάτι διαφορετικό δηλαδή στην ΑΕΚ σε αυτόν τον τομέα. Και παικτικά τουλάχιστον δεν νομίζω ότι είναι λάθος η ΑΕΚ να ποντάρει σε ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Βράνιες και ο Λιβάγια, ούτε βγήκε χαμένη από αυτό. Ο Βράνιες ήταν κομβικός στην ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Με εξαίρεση ένα πολύ μικρό διάστημα πέρσι το φθινόπωρο, σε όλη την υπόλοιπη σεζόν ήταν σταθερά από τους καλύτερους. Δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Και νομίζω ότι για το Λιβάγια τώρα δεν χρειάζεται να συζητάμε πάρα πολύ. Αν ήταν σωστή μεταγραφή για την ΑΕΚ ή αν καλώς απασχολεί τώρα το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του. Χωρίς να λέω απ' την άλλη ότι θα γίνει και καμιά καταστροφή αν δεν μείνει. Για κανένα παίκτη δεν θεωρώ ότι θα είναι καταστροφή αν δεν μείνει στην ΑΕΚ. Στην ίδια κατηγορία βάζω και τον Λιβάγια. Η ζωή προχωράει. Πάντα πας μετά στον επόμενο. Οκ, εγώ προσωπικά θα ήθελα να τον δω να συνεχίζει με την ΑΕΚ. Θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές πιθανότητες για να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά το ξαναλέω, δεν θα τα βάψω και μαύρα σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν γίνει εφικτό. Και αφού είπαμε για το Βράνιες, σήμερα είχαμε μια επίθεση του Βράνιες. Εντός εισαγωγικών το λέω, επίθεση μέσα στα social media. Ξαφνικά άρχισε να ανεβάζει φωτογραφίες από το γήπεδο της ΑΕΚ, τον ίδιο με τη φανέλα της ΑΕΚ, και να γράφει ότι σε λίγο στην Αγία Σοφιά. Το μήνυμα ήταν ότι σε λίγο θα είμαι μαζί σας, και πραγματικά δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό προς το παρόν. Και εντάξει, πολλοί θα τον κατηγορήσουν ότι επειδή δεν τα πάει καλά με την Άντερλεχτ, τώρα το γύρισε πάλι στην ΑΕΚ. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές για τον Βράνιες. Ο Βράνιες αυτός είναι. Δεν τα πολύ σκέφτεται τα πράγματα. Ό,τι του έρθει εκείνη την ώρα που θα το σκεφτεί ότι είναι σωστό για τον εαυτό του, θα το κάνει μπαμ, ξερά, ανεξάρτητα από τις εντυπώσεις που μπορεί να αφήσουν στους υπόλοιπους. Για παράδειγμα, πολλοί μπορεί να πούνε με τον τρόπο που διαχειρίστηκε την ιστορία με την Άντερλεχτ και την ΑΕΚ το καλοκαίρι, να πούνε είναι παρτάκιας. Ναι, αυτό περνάει προς τα έξω. Μπορεί να το πει κάποιος, αλλά σίγουρα είναι αυθόρμητος. Δεν είναι προϊόν πολύ σκέψης η κάθε του ενέργεια, και νομίζω το ίδιο έγινε και σήμερα. Δηλαδή, πολύ φυσιολογικά, βλέποντας ότι πηγαίνει προς άδοξο τέλος τελικά, όπως ήταν και το πιθανότερο κατά την άποψή μου η καριέρα του στην Άντερλεχτ, η πρώτη του σκέψη είναι η ΑΕΚ. Πάρα πολύ φυσιολογικά, και μπαμ, δεν τον ενδιαφέρει τι έχει γίνει μέχρι πριν από λίγους μήνες, το βγάζει προς τα έξω. Τώρα, η ΑΕΚ φυσικά έχει μια πολύ πλήρη σύνθεση στα στόπερ. Απ' την άλλη, εν ώψη της επόμενης σεζόν, μόλις έκλεισε και τα 34 ο Τσιγκρίνσκι, βλέπεις ότι ενδεχομένως πάλι κάποια προσαφαίρεση θα χρειαστεί να γίνει στην σύνθεση των κεντρικών αμυντικών. Και εγώ πάντα το λέω, δεν είχα πρόβλημα να το πω, ακόμα και σε άσχημες περιόδους για το Βράνιες, ότι όποτε ακούω ότι μπορεί να γυρίσει ο Βράνιες στην ΑΕΚ, το αντιμετωπίζω πάντα πάρα πολύ θετικά, και το ίδιο θα συνέβαινε και τώρα αν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο. Τάσο λέει, πιστεύεις ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί στη θέση του Φόρο Λιβάγια, μιας και συνεργάζεται άψογα με τον Ντάνκοβιτς σε σχέση με τον Ολιβέιρα? Φίλε μου, εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να παίξει αρκετά παιχνίδια στην παρουσία του στην ΑΕΚ ο Λιβάγια ως Φόρ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν πάντα ότι ο ίδιος για κάποιο λόγο δεν αισθάνεται άνετα σε αυτή την θέση. Το μόνο μπορούμε να πούμε με σιγουριά, γιατί το έχουμε δει μέσα στο γήπεδο και πολύ πρόσφατα, είναι ότι ως δίδυμο με τον Τάνκοβιτς στο 3-5-2 μπροστά ήταν πάρα πολύ λειτουργικοί, βρέθηκαν πάρα πολύ καλά, και η ΑΕΚ επιθετικά ήταν πάρα πολύ παραγωγική και σε φάσεις και φυσικά και σε γκολ. Τώρα
Υπάρχει ο Ανσάρι Φαρντ. Και το λέω αυτό γιατί αναφέρει ο φίλος ότι κάνει τη σύγκριση με τον Ολιβέρα. Δεν είναι μόνο ο Ολιβέρα, είναι και ο Ανσάρι Φαρντ. Η ΑΕΚ έχει δύο πάρα πολύ υψηλού επίπεδου επιλογές στην θέση του φορ. Οπότε σκέψτε τώρα ότι αν πήγαινε να σκεφτεί και το Λιβάγια για να χρησιμοποιηθεί στην κορυφή, αυτό θα σήμαινε ότι μένουν έξω ο Ανσάρι Φαρντ και ο Ολιβέρα από την εξίσωση που λέμε. Και αυτό δεν φαίνεται και το πλέον ορθόδοξο. Για τα θέματα των συμβολέων που ρωτάνε πολλοί φίλοι από ό,τι βλέπω, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν δεν έχει συμβεί κάτι ουσιαστικό. Περάσανε αυτά τα ζητήματα, ειδικά του Λιβάγια στο προσκήνιο, τώρα το τελευταίο 24ωρο και του Ολιβέιρα, αλλά τις προηγούμενες μέρες περισσότερο του Λιβάγια, κυρίως λόγω και της διακοπής, της έλλειψης αγωνιστικής δραστηριότητας, ήταν πάνω κάτω αναμενόμενο. Γίνονται κουβέντες σε παρασκηνιακό επίπεδο ανάμεσα στον παίχτη, το Λιβάγια και τους ανθρώπους της ομάδας, το ίδιο και με τον Ολιβέιρα. Αλλά εδώ για να μιλήσουμε για κάτι ουσιαστικό, θα πρέπει να έρθει η στιγμή που θα γίνει η βασική κουβέντα και στην οποία σίγουρα θα είναι συμμέτοχος ο Δημήτρης Μελισσανίδης και θα είναι και αυτός που θα αποφασίσει το πότε θα γίνει. Τώρα, για το Λιβάγια ειδικότερα, μπορώ να πω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στην ΑΕΚ που θεωρούν ότι ίσως και ο ίδιος θα έπρεπε να κάνει ένα πρώτο βήμα για να ζεστάνει λίγο το κλίμα σε αυτή την ιστορία με το συμβόλαιο. Δεν το έχω ακριβώς στο μυαλό μου πώς το σκέφτονται ότι θα έπρεπε να γίνει, αλλά θεωρούν ότι και από την πλευρά του Λιβάγια θα πρέπει να γίνει κάποια κίνηση για να ανοίξει, να ζεστάθει καλά το θέμα και να έχει γρήγορα ευτυχή κατάληξη. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα στη φάση που είμαστε, οι πιθανότητες για να μείνει ο Λιβάγια στην ΑΕΚ και μετά το καλοκαίρι είναι περισσότερες από αυτές για να φύγει. Αν έπρεπε να διαλέξω μεταξύ Λιβάγια και Ολιβέιρα, θα προτιμούσα τον δεύτερο ένας φίλος. Αποδεδειγμένα το έχει τον γκολ τόσα χρόνια στην Αγγλία και είναι και επαγγελματίας, ενώ ο Κροάτης είναι αντιεπαγγελματίας. Κοίτα, ο Λιβάγια δεν είναι αντιεπαγγελματίας. Είναι στην τέταρτη του χρονιά στην ΑΕΚ και πραγματικά δείγματα αντιεπαγγελματισμού δεν έχει δείξει. Μπορεί να έχει βρεθεί στο επίκεντρο για τους λάθους λόγους. Κάποια φορά, κοιτάξτε, μιλάω περισσότερο για την καθημερινότητα της ομάδας. Ότι υπήρξαν στιγμές με αποκορύφωμα, θα έλεγα, την αποβολή του στο μάτς με τη Βίντι μετά την πρόκριση στους ομίλους του Champions League, που πραγματικά δεν μπορείς να τον δικαιολογήσεις με τίποτα και λες τώρα γιατί το έκανε αυτό, ναι. Αλλά δυστυχώς εκεί είναι οξύθυμος, χάνει τον έλεγχο σε κάποιες φάσεις. Δεν έχει συμβεί τόσες πολλές φορές βέβαια στην ΑΕΚ, αλλά αυτή ήταν μία από τις πολύ χαρακτηριστικές. Όμως μέσα στην καθημερινότητα της ομάδας, εκεί πέρα που κρίνεται η συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή, πώς ανταποκρίνεται στις προπονήσεις, στη σχέση του με τους ανθρώπους της ομάδας, με το όλο περιβάλλον, ο Λιβάγια ποτέ δεν ήταν πηγή προβλημάτων και ποτέ δεν θυμάμαι να έχει απασχολήσει την ΑΕΚ ένα πολύ σοβαρό θέμα συμπεριφοράς του Λιβάγια μέσα στην καθημερινότητά της. Αντίθετα, είναι από τους πλέον αγαπητούς. Στα σπάτα, σταθερά, σχεδόν από την πρώτη στιγμή που ήρθε, έχει χτίσει μια πάρα πολύ καλή σχέση με όλους και με Έλληνες συμπαίχτες του και με διοικητικά στελέχη. Και του αρέσει πάρα πολύ εδώ και γενικά έχει θετική επίδραση στην ΑΕΚ η παρουσία του Λιβάγια και εντός αποδυτηρίων. Ο Ολιβέιρα από την άλλη πλευρά, και αυτός είναι μια θετική παρουσία μας στην καθημερινότητα της ομάδας, όμως είπα και στο φίλο προηγουμένως που συζητάγαμε γι' αυτό, ο Ολιβέιρα είχε κάποιες σταγόνες απογοήτευσης από το γεγονός ότι έπρεπε να φύγει από την Αγγλία και να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα και αυτό ίσως ψυχολογικά να τον έχει σημαδέψει την παρουσία του στην ΑΕΚ. Από την άποψη της πίεσης που βάζει πολλές φορές στον εαυτό του και τώρα του βγαίνει αρνητικά στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, ότι πρέπει να δείξει το κάτι παραπάνω, πρέπει να αποδείξει ότι είναι φορ επίπεδου Premier League στην ουσία και κυρίως να βρει ακόμα μια ευκαιρία για να δοκιμάσει την τύχη του σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτή είναι μια πίεση που, επαναλαμβάνω, στην αρχή τουλάχιστον της φετινής σεζόν, ο Ολιβέιρα δεν δείχνει να τη διαχειρίζεται θετικά. Και εκεί είναι μέχρι στιγμής το πρόβλημα. Όμως η ζωή του επιθετικού αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη. Μέσα στο γήπεδο, όπως σωστά είπαν και κάποιοι άλλοι φίλοι προηγουμένως, ένα μάτς είναι να σου κάνει ένα σημαντικό γκολ, να πάρεις μια σημαντική νίκη και να αλλάξουν όλα. Και στην εγγένεια παρουσία του στην ομάδα και στο πώς τον αντιμετωπίζει ο κόσμος, που η αλήθεια είναι ότι με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή δεν δέθηκε όπως με τον Ραούχο, για παράδειγμα, ή όπως έχει δεθεί με τον Λιβάγια. Δεν έχει χτίσει μια τέτοια σχέση ο Ολιβέιρα με τον κόσμο της ΑΕΚ. Λοιπόν, η Εθνική αύριο 10 παρατέταρτο στην Μολδαβία. Ένα μάτσο πρέπει να το πάρει
οπωσδήποτε. Είπαμε για τον Παναθηναϊκό στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε το πολύ σημαντικό νέο για την διπλή ανάπλαση και τις εξελίξεις που αναμένονται ακόμα και πριν βγει το 2020. Παιδιά, στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα για το χρόνο, με τις γραμμές. Okay, νομίζω ότι δεν ξεφύγαμε πολύ, ρε Χάρη, σήμερα. Δεν υπήρχε κάποιος που να ξέφυγε πάρα πολύ. Δηλαδή, το μέγιστο πρέπει να ήταν 7-8 λεπτά. Τα Σαββατοκύριακα, τα Σάββατα τέλος πάντων, μου κάνω εγώ τις περισσότερες φορές εκπομπή μαζί με τον Κώστα και τον Νίκο αρκετές φορές. Δεν βάζουμε συνήθως χρόνο. Είναι κάτι που το κάνουν τα παιδιά τις καθημερινές, το έχουν καθιερώσει. Αλλά εμείς δεν ξεκινάμε ποτέ την εκπομπή βάζοντας όριο 4 ή 5 λεπτά. Προσπαθούμε, ανάλογα και με το πώς πάει η κουβέντα με τον καθένα, να το κρατάμε μέσα σε κάποια όρια. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να εκνευρίζεται κάποιος που περιμένει κάποιες φορές περισσότερη ώρα. Λοιπόν, κλείνουμε. Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας απόψε και όσους μας ακούσατε το τελευταίο 2ωρο Sport FM 94,6. Τα λέμε πάλι. Καληνύχτα και από μένα και από τον Χάρη Χριστούλη.